γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή, γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι η εκπομπή «Λόγω επειδή» και είμαι η Αναστασία Λιάπη. Έχω μαζί μου τον Μπάμπη Πατμανίδη! Μεγάλος ενθουσιασμός. Καλέ, τι ωραία εισαγωγή ήταν αυτή που έκανε. Έτσι, να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε. Εντάξει, βέβαια, με τον τόνο της φωνής ήταν σαν να είχαμε μεταμεσονύκτια εκπομπή. Αυτή είναι η φωνή μου τώρα, ξέρεις. Είναι μεταμεσονύκτια. Έτσι είναι. Και εξονύχτα είναι, μην το ξεχνάμε. Με τα εξονύχτια. Είσαι η Βίκη Φλέσσα, είσαι η Βίκη Φλέσσα του ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Έχεις τέτοιο... Ετοιμάς. Έχεις με αυτό το ύφος, παιδί μου, της Βίκης. Που σε κοιτάει και εκφράζεται και λιώνεις, λιώνεις. Σε ευχαριστώ. Καλέ η Λιάπησε, λένε. Ναι. Δεν πού να τα ξέρω, αυτά τα facebookικά και τα τέτοια. Γιατί, πού το έμαθες? Το είπες τώρα. Α, ναι. Γιατί δεν το λέω πολύ εδώ πέρα και τώρα είδες. Εντάξει, είμαι πολύ. Είσαι σε καιρό πολέμου να κρατάς μυστικά. Σκαλικά για ανάκριση. Πραγματικά. Τα φως δεν σου πάρουν τίποτα. Αναστασία Λιάπη, να, εντάξει. Και η Αναστασία μας εδώ. Με αυτά τα γαπουλίνια, γαπουλάκια που βάζετε και τα διάφορα προσωνύμια στα facebook. Να καταλάβουμε πώς είναι. Και πρέπει να έχουμε και την απέτηση να το γνωρίζουμε. Δηλαδή μπορεί να μιλάς με μια κοπέλα, λέω εγώ τώρα, πολύ καιρό. Mm-hmm. Και να μην έχει το πραγματικό της όνομα και να μην ξέρεις πώς τη λένε και να ντρέπεσαι να τη ρωτήσεις. Εντάξει, στην αρχή το ρωτάς. Αν δεν το θυμάσαι, ξαναντρέπεσαι να ρωτήσεις. Τι ρωτάς, δηλαδή τώρα μιλάς εκεί και έχεις αποκτήσει μια κοιότητα και τη λέει την άλλη αγαπουλάκι, αγαπουλίνη. Και πού να τη ρωτήσεις πώς σε λένε στο κανονικό σου όνομα. Δεν είναι λίγο ντροπή? Είναι λίγο. Ναι. Εντάξει, να κάνουμε. Αυτά τα προβλήματά μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο πρωινό του Λίμπερο 107,4. Με την πολύ ωραία μας εισαγωγή. Θα σε παίρνω, Anchor Woman, να μας κάνεις intro στα live μας. Και καλημερίζουμε και την πρώτη μας τη γραμμούλα, την ανυπόμονη που με το που άκουσε τη φωνούλα σου βγήκε στον αέρα. Καλημέρα σας. Έλα, Batman. Καλώς το να. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την ωραία εισαγωγή, την κυρία Αναστασία. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα, δώσε ένα λίγο στο τηλέφωνο. Ναι, εδώ είμαι. Έλα, καλημέρα, Αναστασία, τι κάνεις? Μισό να πάρω το ακουστικό. Καλημέρα. Τι έρευνα θα έχουμε σήμερα? Αναστασία, έλα λίγο στο τηλέφωνο. Τώρα, έρχομαι. Ναι. Τι έρευνα θα έχουμε σήμερα? Σήμερα θα έχουμε πολλά και διάφορα. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω προς το παρόν. Μόνο για μπάλα δεν θέλω να ακούω. Δεν θα πούμε για μπάλα σήμερα. Φτάνει με τα ποδόσφαιρα. Εντάξει, πόσο ακούω. Σουρέγια μας γίνα τόσες μέρες. Του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς του χρόνου θα ξανά έχουμε μπάλα, αν έχουμε μπάλα. Ναι, τι γίνεται άλλο. Καλά, εσύ θα μας πεις. Πρωινό. Τα ίδια, να. Ορίστε. Τι ετοίμασες για πρωινό? Το έφαγα κιόλας τώρα. Τι ετοίμασες όμως, να περιέγραψε. Το έφαγα σιλό. Ναι, τι έκανες? Διπλή γεύση. Τσιπούρα και μπαρβούνι στα κάρβουνα, μαρούλι, σαλάτα και μπύρα. Τώρα απολαμβάνω την μπύρα και ακούω το Λίμπερο εσένα. Όλα αυτά 5 ώρα το πρωί δηλαδή. Τι ώρα σηκώθηκες για να το ετοιμάσεις? 4:30. Τσιπούρα στα κάρβουνα και μπαρβούνι, ρε. Ναι, ρε, γιατί? Γιατί όχι, ναι, θα μου πεις τα κορφλέξ. Διπλή γεύση. Ναι, έτσι, διπλή. Τα ξεκοκάλωσα από χθες, τα είχα έτοιμα. Ναι, φλετάρι. Τη χάρα. Αυτά είναι. Ναι, τώρα τι, μπραντς, ακούσα να σου. Και ξέρουμε τι κάρβουνο ψήθηκαν από κουκουνάρια. Αυτό είναι το καλύτερο κάρβουνο. Τα έχουν καβατσωμένα για προσάναμα. Και επειδή τελειώνουν τα ξύλα, έβαλα εκεί πέρα τις κουκουνάρες. Γι' αυτό άρεσμα, άρεσμα κουκουνάρες που λέμε δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, μας αρέσει. Θα το υιοθετήσουμε. Λοιπόν, Αβάντι, γιατί γουστάρω την πύρα που πίνω. Αβάντι, θέλω έρευνα και μόρφωση. Έτσι, πάμε δυνατά. Θέλω μεγάλη έρευνα. Πες την κυρία Αναστασία να εμπεδώσει την έρευνα. Σήμερα. Σοβαρή έρευνα. Μόνο για μπάλα δεν θέλω να πω. Δεν έχει μπάλα σήμερα, τελειώσαμε. Του χρόνου. Θα μείνει αλφαστική όπως είναι. Δεν θα πέσει ούτε ο Πλατανιάς ούτε ο Απόλλων. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα από την αρχή. Και τη Β' η καταϊδρωμένη την άλλη χρονιά. Το 2019-2020 θα ανέβω στην άλλη. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε, μιλάμε. Τσαου. Με τα ποδόσφαιρα. Εδώ μέχρι η Αναστασία έρθα και με ρώτησε το πρώτο πράγμα. Ούτε καλημέρα.
εκτός του ντύου. Καλέ, τι έγινε. Αφού... Και όταν λέμε τι έγινε, καταλαβαίνόμαστε. Ναι, τι έγινε. Άσε, πού να στα λέω, ψήσε καφέ να στα πω τώρα. Ναι. Εντάξει, νομίζω εσύ τα έχεις ακούσει πολύ περισσότερο από μένα, γιατί όλη μέρα λίμπερο ακούς. Εγώ τα ακούω, αλλά δεν μπορώ να κάνω μια ερώτηση αν θέλω. Γιατί? Κάτι να ρωτήσω πιο συγκεκριμένο, να ξέρω κι εγώ τι γίνεται ακριβώς. Γιατί δεν μιλούνται εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ στο στόχο εκεί. Κι εγώ με χαμός γίνεται. Τι χαμός μωρέ, δηλαδή δεν μπορείς να σε ρωτήσω. Πάρ' τους τηλέφωνο στην εκπομπή. Πρέπει, ναι. Καλησπέρα. Αναστασία από Λέοντο Σοφού. Τι έγινε, πείτε μου τι έγινε. Έτσι θα σε απαντήσουνε. Σάμα τις νομίζεις ξέρει κανείς τι έχει καταλάβει, κανείς τι έχει γίνει. Ακόμη το ψάχνουμε. Εδώ ψάχναμε τι είχε γίνει πριν από δύο εβδομάδες στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με τις κορδέλες, με το ένα με το άλλο. Πριν καλά ηρεμήσουμε από αυτό το παιχνίδι. Και πριν καλά χαρεί ο ΠΑΟΚ. Και πριν καλά μάθουμε και επιτέλους εμπεδώσουμε το τι έγινε. Δύο εβδομάδες ήμασταν όλοι μα. Τι έγινε. Ήρθαν τα γεγονότα της Κυριακής και άντε πάλι από την αρχή. Καλά, να έχουμε να ασχολούμαστε. Αλλά καλά το είπε ο φίλος μας. Άντε να τελειώνουμε με αυτά τα ποδόσφαιρα του χρόνου ξανά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς καμιά σοβαρή εκπομπή της προκοπής. Το λόγο επειδή που όλοι αγαπήσαμε. Το λόγο επειδή των ερευνών, των επιστημών, των τεχνών, των καλλιτεχνικών, των καλλιτικών, των πρωινών, των ξυπνητών. Εσάς δηλαδή. Σας καλημερίζουμε όλους και σας καλωσορίζουμε στην παρεούλα μας. Στο πρωινό της Τετάρτης. 14 του Μαρτίου, Οσίου Βενέδικτου, Αγίου Βασιλείου, Αγίων Βασιλείου και Εφρασίου το Μαρτύρο μας λέει εδώ. Εντάξει, Αγίος Βασίλειος τώρα αυτός θα είναι κανένας παρακατιανός, ναι, τι σχέση έχει με τον, τον Άγιο Βασίλειο, τον Γκράντε. Δεν γιορτάζει καν. Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη. Η Βενεδικτίνη δεν είναι. Τι είναι αυτό, κάτι σαν ποτό δεν είναι. Το έχεις υπόψη εσύ που έτσι. Γρεναδίνη, μήπως. Γρεναδίνη σίγουρα την γνωρίζεις. Την Γρεναδίνη τη βάζεις απλά για να ομορφαίνει εκείνο το ποτήρι που έχει τα υλικά για τα κοκτέιλ και τα κουτάλια πάνω στο μπαρ. Δεν έχεις δει έτσι να. Συνήθως στα μπαρ πάνω. Δεν πάω εγώ στα μπαρ. Δεν πάω, παιδί μου, αυτό ήταν ερώτηση παγίδα. Αυτό ήθελα να μου απαντήσεις. Έχει συνήθως βάζεις ένα ποτήρι, μέσα έχεις κουτάλια, αλλά τα συνέργα που έχεις να χρησιμοποιείς στο μπαρ. Και το βάζεις μέσα με νερό για να, μην, για να ξεπλένονται τα συνέργα και ρίχνεις και λίγο γρεναδίνη για να αποκτάει χρώμα. Αυτός είναι ο σκοπός, τώρα δεν την έχω πει ποτέ Βενεδικτίνη, είναι κοκτέιλ. Κοκτέιλ. Και θα σου πω ακριβώς και τι κοκτέιλ είναι τώρα. Μόλις το γκουγκλάρω και πατήσω και ανοίξω και το link, γιατί τέτοιο ρεπορτάζ κάνουμε και όχι. Κοκτέιλ με Βενεδικτίνη είναι. Χρειαζόμαστε, λέει, μόνο μπράντι και Βενεδικτίνη. Πολύ ωραίο. Να πιούμε σήμερα. Ωραία. Κουράστηκε αυτός να το κάνει το κοκτέιλ. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι απλά υπέροχο. Αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Βάζει 20 ml μπράντι, 20 ml Βενεδικτίνη. Χρόνο υλοποίησης 2 λεπτά. Σου κάνει 2 λεπτά για να βάλεις 20 ml μπράντι και 20 ml Βενεδικτίνη. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Έχει πολλά κοκτέιλάκια. Θέλω να το δοκιμάσουμε. Υπάρχει και το κοκτέιλ Rolls Royce. Rolls Royce. Ναι, με Βενεδικτίνη. Είναι μια παραλλαγή, λέει, από την οικογένεια των Μαρτίνι. 25 ml gin. 12 ml dry vermouth. 12 ml γλυκό vermouth. Και ένα κουταλάκι Βενεδικτίνη βάζεις μέσα. Τελικά η Βενεδικτίνη όμως είναι λικέρ. Βενεδίκτητα. Για να. Δεν έχω καταλάβει τι είναι, να σου πω. Μπορεί έτσι πως το θέτεις, μπορεί να πηγαίνει και προς τα λικέρ. Ίσως οι παλιότεροι να το γνωρίζουν. Χρόνος υλοποίησης 2 λεπτά. Εντάξει, εδώ τα 2 λεπτά τα θέλεις. Ναι. Κύριο συστατικό το τζιν, ετικέτες λέει φλούδο αλεμόνι, Μαρτίνι, Βενεδικτίνη, Βερμού. Σε ένα σέικερ για κοκτέιλ προσθέτουμε όλα τα υλικά με πάγο. Ανακατεύουμε και σουρώνουμε πριν το πιούμε. Σε ένα παγωμένο ποτήρι τύπου Μαρτίνι, γαρνίρουμε μια φλούδα λεμόνιου. Το κοκτέιλ Rolls Royce είναι έτοιμο. Για σένα είναι έτσι που είσαι κοσμοπολίτησα και. Ναι, βέβαια. Και πηγαίνει και πίνει. Μα αφού είσαι τον κοκτέιλ και τον μπραντζ και τον. Τον μπραντζ, ναι. Τον κοκτέιλ στην τελευταία. Όχι. Δεν παίζει λεφτά. Όχι, δεν παίζει λεφτά, δεν παίζει χρόνο, τίποτα. Και χρόνο τι, για να βγει να πιει ένα κοκτέιλ. Ναι. Εκεί μα καταντήσανε, Αναστασία μου. Μπάμπι μου. Και τι κάνει, δεν βγαίνει έξω. Έχω πολύ καιρό να βγω. Από την κοπή τη πίτα. Από τότε. Από το κοπή το πίτα πέρασε 2 μήνε. Ναι, αλλά ήταν αρκετό. Ακόμα δεν. Καλέτε και τζάμπα τότε, ναι. Άμα είναι σιγά μην ξαναβγούμε. Του χρόνου πάλι. Πότε θα κάνει ο Λίμπερο καμιά γιορτή τώρα, καμιά πασχαλιάτικη. Μας και βγούμε και εμείς ανθρώποι. Και εγώ μην νομίζω, τα έχω κόψει όλα τα έξω, τίποτα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας.
Άντε ρε Πάρλα. Τι δω, έχω να τη δω την Αναστασία τρεις εβδομάδες. Και τι να κάνω εγώ. Δηλαδή. Να μην τα πούμε λίγο. Να τα πάρει τη τηλέφωνο στον άλλο, να τα πείτε. Δεν είναι τζάμπα, είναι το ραδιόφωνο. Γι' αυτό. Για πες. Τι έγινε. Καλά είμαστε, εσύ. Ο Παπατζής, ο Ρεβανής, τι βγήκε να μας πει. Τι βγήκε να μας πει. Ο Παπατζής. Τι βγήκε να μας πει. Εγώ του χρόνου Super League θα είμαι, εσύ δεν ξέρω που θα είσαι. Έχεις πληροφορίες, έχεις πληροφορίες, είναι που θα μιλήσουμε για μπάλα. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχω. Ναι. Αλλά θα πέσει βαρύς ο Πέλεγκης, γιατί έρχεται η UEFA σήμερα. Έρχεται η UEFA σήμερα να τιμωρήσει τον ΠΑΟΚ δηλαδή, αποκλειστικά νομίζεις εσύ. Ότι θα τιμωρηθεί. Όλους θα τους τιμωρήσει. Όλοι. Και αμέσως επόμενος πρωταθλητής, ο πρωταθλητής Β' Εθνικής, Άρης Θεσσαλονίκης. Δεν θα... Άκου να σε πω κάτι εσένα, ναι. Γιατί προκαλεί συνέχεια ρε Ακανέ. Ναι. Άκου τι θα σε πω. Δεν θα πουλάς τρέλα, γιατί θα έρθουν τίποτα δικά βάλει από κάτω. Ναι. Και δεν θα προλάβεις να φύγεις. Το μόνο καλό με αυτή την ώρα είναι ότι δεν απειλούμαστε με τέτοιο. Θα μου καλά, πεις, καλά. Μπορεί να έρθει ο άλλος κατευθείαν. Εντάξει, okay. αυτό δεν το υπολόγισα. Αυτό τον παράγοντα, όντως. Ναι. Ναι, τι να λέμε τώρα. Γιατί, ναι, κάπου μου εξέφρασε χθες καμιά ανησυχία σε ένα άλλο μέσο ενημέρωσης ότι μήπως έχουμε τίποτα ντράβαλα και τέτοια. Και τους λέω, παιδιά, λέω τόσο πρωί που είναι, γιατί θα είχαν ένα θέμα που θα ασχολιόταν με τον ΠΑΟΚ. Λέω, παιδιά, τόσο πρωί που είναι, αποκλείεται να έρθουνε 8 η ώρα. Τι θα ασχολιόταν με αυτούς, δηλαδή. Με αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι πράσπινοι θα ήταν. Μαυροασπούλη, θα έρχονταν εκεί. Λέει, πότε δεν ξέρεις τι μπορεί. Όχι, ρε, να με τους φέρεις, ε. Μπορεί να έχεις επισκέψεις γενικότερα, ας πούμε. Αυτό. Κατά άλλα, τι λέει, πως είμαστε καλά. Καλά είναι σήμερα, δεν θα κοιμηθώ. Γιατί? Περιμένω τον Ασλαμά σήμερα. Α, σωστό. Μα, εδώ είμαι κάνω... μαζί σου. Εδώ είμαι μαζί. Βγες και από μένα. Βγες και από μένα και. και κάντονα και ξεφτέλισέ τον. Οι χορεύτριες της Man U θα τις γλεντήσουμε σήμερα. Έτσι. Γιατί φαντάζομαι θα έβγαλε γλώσσα χθες μετά το 2-1. Έβγαλε. Εντάξει. Παίζανε στο γήπεδο τους, λες και ήταν φιλοξενούμενοι άμυνα και με αντιπιθέσεις. Έτσι. Γιατί το είδα το παιχνίδι. Κι εγώ το είδα. Αλλά τώρα καλά 40. Και λίγα φάγα, μπορούσε να κάνει και 3 να βάλει η Σεβίλη και το 4 στο τέλος. Μια χαρά. Ναι, όλοι δεν μαζί. Υπάρχει. Με την ιστορική Σεβίλη. Έτσι. Η Λιβερπουλάρα θα το σηκώσει. Έτσι, μαζί σου είμαι, το πιστεύω. Ή τεράστια Ρεάλ. Όχι, Λίβερπουλ από το πουθενά. Από το πουθενά, θα δεις. Θα γελάει. Άντε, γιατί θα με πεις και να το σηκώσει κι άλλο τώρα. Συμφωνούμε κιόλα. Και με κλείνει, εντάξει. Να κάνουμε, δεν θα μιλήσουμε. Όχι, κοίταξε, σήμερα θα είναι ένας αγώνας να μην μιλήσουμε για ποδόσφαιρα. Αλλά θα μιλήσουμε ουσιαστικά. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν, αλλά τι να κάνουμε, Αναστασία μου. Αλλά εμείς εδώ θα λέμε τα δικά μας τώρα. Θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε. Ναι, θα ερευνήσουμε. Και ο κόσμος θα παρεμβαίνει ούτως ή άλλως στο 2310 287 και 3 οκτάρια. Μαζί με την Βενεδικτίνη, την οποία την ερευνήσαμε και δεν καταλάβαμε τι είναι καν. Γιορτάζει ο Εφράσιος, ο Εφράσης, ο Εφράσας, ο Φράσας, ο Φράσιος, ο Φράσης. Η Ματθίλδη, η Ματίλδα, η Ματθίλδη, η Θίλδη, η Θίλδα και η Τίτα. Εορτάζουν, ναι, Τίτα. Ματθίλδη, εντάξει, την γνωρίσαμε αυτό το όνομα πάρα πολύ σπάνιο, αλλά το μάθαμε από την ηθοποιό που έχει αυτό το ιδιαίτερο. Παγκόσμια ημέρα, λέει, τη σταθερά πι είναι σήμερα. Ξέρεις την σταθερά πι, Αναστασία μου, σε εξετάσω. Δεν έχει σχέση με το πι το γνωστό. Και όμως με αυτό έχει. Με το πι. Όχι το πι αυτό που σέρουν οι γιαγιάδες όταν είναι με κινητικά προβλήματα. Το πι το 3,14. Ναι, παιδί μου, απαντάς πάρα πολύ σωστά. Ναι, αυτή είναι η σταθερά πι. Είχε μια ταινία στο παρελθόν. Παγκόσμια, και έχουμε φτιάξει τώρα και Παγκόσμια ημέρα τη σταθερά πι. Παγκόσμια ημέρα σταθεράς πι απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθηματικούς. Άρα σε εμάς εδώ, του ποδοσφαίρου. Τι, δύο εβδομάδες δεν κάναμε αναλύσεις για την κορδέλα, για την πορεία της. Για την καμπύλη, για την ροπή. Βγάζαμε μαθηματικούς τύπους για να υπολογίσουμε το αν και πόσο επιταχύνθηκε και χτύπησε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μέσα με τη σταθερά πι όλα αυτά. Σταθερά ΠΑΟΚ ίσως, λέω εγώ τώρα. Για κάποιους μοιημένους. Θα βγει τώρα Πασχάλης να πάει. Α, τα παδάρε, εντάξει, θα κάνουμε και τη σταθερά Α και τη σταθερά Ι για να ικανοποιήσουμε όλες τις ομάδες. Και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 του Μαρτίου εξαιτίας κάποιων αριθμητικών συμπτώσεων που συμβαίνουν την ημέρα αυτή. Στην Αμερική. Η 14 Τρίτου γράφεται ως 3-14. Τι μας κρύβουνε. Κατάλαβες, στην Αμερική μπαίνει πρώτα ο μήνας και μετά η μέρα. Είναι γενικότερα ανάποδης αυτά.
η ημέρα γιορτάζεται με πάρτι. Αυτό είναι, δεν είναι καμιά άλλη σύνδεση. Πάρτι, non-stop. Μαθηματικό πάρτι. Πάρτι με Βενεδικτίνη. Αχ, Παναγία και Χριστέ. Με πάρτι, λέει, σε πολλές μαθηματικές σχολές. Του δίνουν και καταλαβαίνει τώρα εκεί όλοι οι μαθηματικοί. Γιορτάζουν. Γιορτάζουν του κόσμου. Ακριβώς, λέει, στη 1 και 59 μετά το μεσημέρι. Καθώς το 1, το 5 και το 9 είναι οι τρεις αριθμοί που ακολουθούν τη σταθερά 3,14. Τι ώρα γιορτάζουν δηλαδή? 1 και 59, διότι στην επταψήφια εκδοχή της είναι άπειρος ο αριθμός. Δεν φτάνει στο τέλος ποτέ, ποτέ, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτός ο αριθμός. Είναι πι, το πι ίσον 3,14 και ακολουθεί το 159. Και βρίσκουν αυτοί τώρα, αντί να το γιορτάζουν. Γιατί το γιορτάζουν στις 3 και 14, δεν κατάλαβα. Έλατε. Αλλά για να δείξουν ότι είναι μαθηματικοί και ξέρουν και παραπάνω αριθμούς. Τέτοιοι είναι αυτοί, μάλιστα. 1 και 59 θα παρατήσουμε ό,τι και να κάνουμε και θα βγούμε στους δρόμους να γιορτάσουμε σήμερα την παγκόσμια ημέρα σταθερά πι. Αυτοί τώρα μήπως το γιορτάσαν ήδη? Όχι, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο πίσω από εμάς. Έχουν ακόμα περιθώριο. Βάλε τώρα χοντρικά, έχουν εκεί ένα 7 ώρο διαφορά. Από 7 ως 9 κυμαίνεται και 10, δεν ξέρω, ενίοτε. Για να είμαι εδώ να παρακολουθώ τα hashtags, μήπως βγήκαν ένα πάρτι. Μήπως βγήκαν ένα πάρτι και πάμε και εμείς εκεί να σκεδάσουμε. Να κάνουμε κανένα δικό μας, δεν κατάλαβα, γιατί κάνουμε πάρτι για το Halloween, κάνουμε. Πάρτι για το Saint Patrick's. Τώρα, εδώ, τώρα μπροστά μας, δεν είναι πότε είναι. Αύριο μεθαύριο ξεκινάνε, το γιορτάζουμε το μεταξύ το Saint Patrick's Day, πιο πολύ και από τους Ιρλανδοί. Στην Ιρλανδία το γιορτάζουμε μια-δυο μέρες. Εδώ βλέπω ότι έχει εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινάνε από αύριο και φτάνουν μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Τρίτη. Δευτέρα, Τρίτη, πέντε μέρες Saint Patrick's Day. Αλλά γενικότερα έχουμε υιοθετήσει τις ξενόφερτες γιορτές, άμα τις τα Χριστούγεννα τι είναι. Ξενόφερτη είναι. Ξενόφερτη. Ναι, ο τρόπος με την οποία το γιορτάζουμε. Αυτά του είδους τα Χριστούγεννα. Τι ταράχτηκα. Εντάξει. Καλά, ξενόφερτη είναι, από την Ιουδαία ήρθε. Ούτως ή άλλως τα Χριστούγεννα δεν ήταν ελληνικά τα Χριστούγεννα. Οπότε και εμείς εδώ, σαν μαθηματικοί, σαν αθλητικοί πάνω απ' όλα ερευνητές και σχολιαστές, θα εορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα πι. Στο λόγο επί. Στο πιάσε δει. Πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Τι να κάνω, παιδί μου, τι να κάνω. Λέμε και κανένα έθιμο, έτσι να περάσει η ώρα μας. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 ευρώ. Πρέπει να είναι 3,14 ευρώ. Όπου έπρεπε. Έτσι κι άλλως τόσο ακριβό που το έχουμε το μήνυμα, κανείς δεν στέλνει. Οπότε είναι κάτω τουλάχιστον πιο συμβολικό. Για να αποκτήσει αξία. Χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας συμπεριλαμβάνουμε το ΦΠΑ κλπ. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια. 14 του Μάρτη με καλές καιρικές συνθήκες. Ζέστα μας έχει έρθει, άνοιξε η Αναστασία μου. Καλές καιρικές συνθήκες και χθες έλεγε, αλλά την ψυχάλα είχε... την έριξε. Εντάξει, μωρέ, τώρα τι σε ψυχαλάει. Εντάξει. Θα λέω κι άλλα, θα λέω κι άλλα. Έχω καιρό, γιατί δύο μέρες τώρα κι εγώ τα έχω μέσα μου. Δύο μέρες ασχολιόμαστε μόνο με τα αθλητικά. Θα τα βγάλεις όλα πάνω. Όλα πάνω, σε πολύ τυχερή είμαι. Δεν κατάλαβα, μόνη σου το επέλεξες. Εντάξει. Το θύσμα αυτό που τα ήθελε, τα ήθελε. Διότι μου λέει η Αναστασία προχθές, πώς σου ήρθε, τι έπαθες και. Ήθελα, είχα την ανάγκη. Είχα την ανάγκη να έρθω, να τα πω έξω τα δόντια. Να τα πεις έξω τα δόντια, και αλλά. Να ακούσω και το τραγούδι που ζήτησα. Ζήτησε τραγούδι, ναι. Θα πάμε έτσι και στο διαλυματάκι, γιατί ζήτησε κάτι δικό μου. Άκου τώρα εδώ. Ναι. Βίτσια που έχει ο κόσμος. Δεν με απείλησε, μόνη μου. Μόνη της μου λέει: θα ακούσω ένα τραγούδι, λέει: θα με βάλει κανένα ισπανικό αυτό τέτοιο και να χορεύουμε Λάτιν σε αυτά να κουλάμε τους ποπούς μας. Και λέει: θέλω κάτι από Μπάμπη Βατμανίδη. Και λέω: άκου τώρα σύμπτωση. Θα κουλάμε τους ποπούς μας και με αυτό. Και με αυτό, βέβαια, βέβαια. Είναι ανεβαστικό. Είναι ανεβαστικό και εγώ δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι. Αφού ήθελες να έρθεις και στην εκπομπή να κάνεις και. Στην ψυχοθεραπεία σου, που λέει και ο Κωστής Τζατζαρός, αλλά βέβαια τώρα το μετάνιωσες. Αυτή είναι η ψυχοθεραπεία. Ότι έρχεσαι και λες τι βλακεία έκανας. Γιατί το σκέφτηκα αυτό, γιατί ήθελα να έρθω. Τέλος πάντων. Να δώσουμε χαιρετίσματά μας και στο Σάβα που δεν μας ακούει τώρα, αλλά εγώ τα δίνω. Να τα δώσουμε, θα μας ακούσεις στην επανάληψη. Επανάληψη, έτσι. Αυτοί είναι οι ακροατές μας. Ένας. Αυτούς ακροατές θέλουμε. Ένας ακροατής και αυτός έχει πάει στη δουλειά κιόλας. Και δεν μας ακούει, αλλά δεν πειράζει, μας ακούει με την. Με τα, αυτιά της, με τα αυτιά της ψυχής, βεβαίως. Καλό, καλό καιρό θα έχουμε σήμερα. Είδες επιστημονική ορολογία, καλό καιρό. Χθες λέει μας ψυχάλισε, στεναχωρέθηκε η Αναστασία. Γιατί αφού δεν βγαίνεις πλέον έξω να πας να πεις κοκτέιλ. Δεν βγαίνω για κοκτέιλ, αλλά βγαίνω για τη δουλειά. Έτσι. Οπότε χρειάζεται να έχουμε καλό καιρό, να μην κατσαρώνει και το μαλλί. Ναι.
Και εδώ μας βαίνει, μπαίνει κόσμος. Συγγνώμη που θα σε στεναχωρήσω, αλλά κανείς δεν σε προσέχει. Εδώ πέρα. Εδώ, στο Λίμπερο. Εδώ το έχω καταλάβει. Χθες μπαίνω μέσα στο γραφείο μου. Δεν με χαιρετάει κανείς. Καλημέρα, λέω τίποτα. Έρχεται ο τσετσαρός με φόρα. Λέω αυτός θα με χαιρετήσει. Καλημέρα, του λέω. Μπαίνει μέσα. Ελένη μου, άκου τι έγινε. Καλά, λέω, καλημέρα, κανένας δεν θα μου πει. Τότε κατάλαβα ότι όντως κανείς δεν με προσέχει. Να μην πω μετά που έρχεται ο κόλκας κλπ. Εντάξει, εννοείται δεν υπάρχει επικοινωνία. Όχι, δώστε όλου στεγνά. Ακούστε, ένα κορίτσι έχουμε εδώ πέρα και δεν το χαιρετά. Και ένα άλλο κορίτσι που έχουμε, ούτε και αυτό το χαιρετά. Απλά το ρωτάνε για τον Μπάουκ, τι γίνεται. Επειδή όλη μέρα το τρέχουν την Ελένη, την Μπούντι. Πάνε εκεί, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, πες αυτό. Μου δίνει σημασία. Ελένη μου, τι έγινε, τι έγινε. Τι έγινε. Και αναγκάζονται τώρα αυτά τα κορίτσια να έρχονται για να τους δώσουμε και λίγο σημασία το πρωί, στον Πατμανίδη, ο μόνος που ασχοληθεί. Που παρακαλάει, στα πόδια σας βρε, στα πόδια σας πέφτω και σας παρακαλάω. Ελάτε το πρωί, δεν έχουμε εδώ συντροφιά και παρέα. Αλλά έχουμε παρέα όλο τον υπόλοιπο κόσμο που θα δώσει τη δέουσα προσοχή. Στις έρευνές μας. Στις έρευνές μας. Θα έχουμε έρευνες σήμερα, θα έχουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, βλέπεις ότι όλοι όμως θέλουν να μιλήσουν αθλητικά. Άμα βάλω λίγο σπίθα τώρα εδώ. Τι έγινε χθες, άμα αυτό τι ανακοινώσανε για τον ΠΑΟΚ εκεί. Βγήκε ο Σαββίδης, ζήτησε συγγνώμη εκεί. Παπ, τηλεφωνάκια κατευθείαν. Εντάξει, θα πει αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Και είναι ένας γκαϊλές. Το έχει ο κόσμος τώρα όλο αυτό. Το έχει μέσα του βάρος, τον απασχολεί. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Καταλαβαίνεις, ναι, ενώ δεν μπορείς να καταλάβεις το εύρος της στεναχώριας και του σφιξίματος στο στήθος. Πώς να σου το περιγράψω τώρα. Είναι σαν να έχεις ετοιμαστεί, σαν να έχεις καλοπιστεί 2 ώρες, έχεις πάρει φόρεμα, έχεις κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο. Και σου ακυρώνουν την έξοδο σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που το περίμενες πολύ καιρό. Καταλαβαίνω λίγο το εύρος της τεραχώριας. Γιατί ετοιμάστηκες αυτό, ήσουν έτοιμη να ζεις μια τεράστια βραδιά ρεβεγιόν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ένα γκράντε σκηνικό και σου ακυρώνουν την έξοδο. Τελευταία στιγμή. Είναι λυπηρό. Λες τι στέει αυτό και αρχίζεις και κάνεις σενάρια. Κάπως έτσι λέει και το ότι ο Πάουκ πήγε να πάρει το πρωτάθλημα και τώρα είμαστε σε μια, ξέρεις, σε μια δυσκολία, σε μια αμφιβολία του τι θα συμβεί γενικότερα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Δευτερολογώ. Ναι. Να ενημερώσω και εσένα και την εκπομπή και το λαό. Βεβαίως. Ότι η κυτρινόμαυρη Θεσσαλονίκη δεν δέχεται τη συγγνώμη αυτού εδώ. Μάλιστα. Σε σένα την απίθυνε την συγγνώμη. Στη Θεσσαλονίκη είναι κίτρινη. Δεν τη δεχόμαστε. Να πάει αλλού να τη. Μάλιστα. Εδώ έχουμε άρνηση συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Είδηση σοκ. Βγαίνει τώρα. Μπράβο. Βγαίνει από τον λόγο επειδή. Αρνεί το Πασχάλη στη συγγνώμη του Ιβάνη Σαββίδη. Όχι ο Πασχάλης, η Θεσσαλονίκη η που είναι κίτρινη. Μάλιστα, μάλιστα. Η κίτρινη εντάξει, Θεσσαλονίκη. Δεν θα το πας εκεί που θες εσύ, θα όχι. Το πάω εκεί που θέλω μα, εγώ. Επαναλαμβάνω, να σου λέω, η κίτρινη Θεσσαλονίκη αρνείται διαμέσου του Πασχάλη τη συγγνώμη του Ιβάνη Σαββίδη. Γιατί ένας άνθρωπος άμα κάνει λάθος δεν έχεις δικαίωμα να το συγχωρήσεις. Όχι, άμα δεν είναι αριανός μόνο το σημαντικό. Εντάξει, οκ. Άντε, τσάω, τσάω. Αυτό ήταν είδηση σοκ. Είδηση σοκ, ναι, η κυτρινόμαυρη Θεσσαλονίκη λέει. Διότι χθες μέσα σε όλα τα άλλα βγήκε ο Ιβάν Σαββίδης, που είναι και το πρόσωπο της επικαιρότητας, και τοποθετήθηκε δημοσίως, ζητώντας συγγνώμη για την δική του συμπεριφορά για τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής στο κήπεδο της Τούμπας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Δεν είδαμε ΠΑΟΚ για τα ρεβεγιόν. Έτσι. Οπότε Αναστασία μη στεναχωριέσαι και ανακοινωθεί η έξοδος. Έτσι πράγμα λοιπόν. Βενεδικτίνη, Λικέρ. Νάτος. Και μια και πιάσαμε τα ποτά. Είναι παραπλήσιο. Είναι... Και αυτό γίνεται με πολύ ζάχαρη. Η Παρασκευή του είναι παραπλήσιο. Είναι κάπως σαν το τραμπούι, είναι με παλιά ουίσκι. Μάλιστα. Μ' αρέσει αυτό. Τις αρέσει, την πιάσει. Είναι του παλιού καιρού, η Βενεδικτίνη, της εποχής σας, δεκαετία του 80. Εκεί. Ναι. Πολύ έπαιζε. Δεν το πιάσα τι. Τίποτα, όχι. Και της δικιάς μου, Ναι, ναι, συγγνώμη. Εντάξει, δεν είναι από... Εσύ ήσουν από τις Γρεναδίνες, ήσουν από αυτούς που ζητούσε να ούζω με Γρεναδίνη, αν θυμάμαι τέτοια πράγματα. Ναι, έπαιζε και αυτό, ούζω Γρεναδίνη, ναι, σωστό, σωστό. Ούζω Coca-Cola περνάμε, έχεις το Θεό σου. Ναι, υπάρχει και ένα ουίσκι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ναι. Που έχει μέσα τον Πασχάλη κανονικά. Οχ, πρόσεχε τι θα πεις, πώς θα το πεις. Όχι ρε παιδί μου, αυτό, έχει τον Πασχάλη μέσα. Δηλαδή ποιο. Κανονικά. Ποιο. Δεν το ξέρεις. Όχι. Εγώ, δεν μπορώ να πιω αυτό το ουίσκι γιατί είμαι χορδοφάγος. Ναι. Γιατί αυτό έχει πρωτεΐνες μέσα. Ποιο ουίσκι.
Θα μας βοηθήσει κάποιος φίλος, δεν μπορώ να θυμηθώ την ονομασία. Ο Σίβας, το Τζακ Ντάνιελς, το Τζόνι. Όχι, όχι, αυτά δεν έχουν. Κανονικά υπάρχει, έχει μέσα τον Πασκάλι. Το Τζόνι Κόντι, μήπως αυτό. Όχι βρε, όχι. Είναι τέτοιο, έχει τον Πασκάλι, το βλέπεις, νομίζω ότι είναι και ζωντανός μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω το quiz, αλλά θα το κάνουμε. Πώς να σου το πω τώρα, ότι έχει ένα σκουλίκι μέσα, τι να σου πω. Χαίρεση. Τι να κάνω. Τέλος πάω, καλά, άντε, άντε. Τι να κάνω, Μίτολ, τσάου, τσάου, άντε, καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, πάντα. Έλα. Η μπύρα που πίνω λέγεται Τσιμάο. Μα, είσαι μίστης, ωραίος. Είναι 750 ml και έχει κάπα, 16 ευρώ το μπουκάλι κάνει. Ξέρω, ακριβή είναι, 16 ευρώ τώρα πρωί πήρα. Τι να κάνω ρε φίλε. Μα, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, ωραία. Να πω και κάτι άλλο, δεν υπάρχει κίτρινη σάρνη και ασπρόμαυρη Ελλάδα υπάρχει. Εντάξει, έγινε, τσάω, τσάω. Έτσι πέθανα τον αλήθωρο. Τσάω, βάρε πέθω πρωί, καλημέρα. Καταρχήν δεν είναι ουίσκι, είναι τεκίλα. Μάλιστα. Μην το συνεχίζουμε. Δεν το συνεχίζω, απλά είναι τεκίλα, δεν είναι ουίσκι. Γιατί δεν πήγε το μυαλό σου. Okay. Πέθανε ο Χόγκιν. Παιδιά, μόλις τώρα το είδα αυτό, ναι, του πιεστηρίου. Τώρα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ στα 76 του χρόνια. Ναι. Μόλις τώρα ανακοινώθηκε και το είδα και εγώ στα διαδίκτυα. Μάλιστα. Ως άνθρωπος των επιστημών βγήκε και ο φίλος μας ο Κρίς να μας ενημερώσει για την. Για την είδηση. Το γράφω όλα τα μεγάλα δισογραφικά. Ναι, ναι, προφανώς. Από το απέδο απέκλεισαν. Ναι, τρολιά, τρολιά. Όχι, 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 όχι. Μόλις τώρα βγήκε. Έχει 5 λεπτάκια που το ανεβάσαν οι περισσότεροι. Μάλιστα. Εντάξει. Ο άνθρωπος. Είχε προβλήματα. Εντάξει, καλά, υγεία. Προβλήματα, ναι. Άπειρα. Λοιπόν, άλλο. Όλοι αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Αχ, σαν και εμάς, όλοι κακούς. Τόσοι έξυπνοι άνθρωποι με τόσο μεγάλα προβλήματα. Χειλίζω από μυαλό. Ναι, μάλιστα. Άλλο τι λέει, καλά. Καλά μου, ωραία. Εντάξει. Μ' αρέσει. Εσύ τι τραγουδάς αύριο, δεν έχω καταλάβει. Αύριο είναι μια πρωτοβουλία κάποιων παιδιών στην Αλεξάνδρου Σβόλου που έχουν πάρει έναν ακάλυτο χώρο και θέλουν να το μετατρέψουν με δικά τους έξοδα σε ένα πάρκο. Ένα πάρκο το οποίο θα το διαχειρίζονται αυτοί και θα το στήσουν όλοι αυτοί. Θα φυτέψουν, θα βάλουν τα παγκάκια, τα πάντα. Όλο τον εξοπλισμό. Ωραία, καλή ιδέα. Ναι, είναι πολύ καλή ιδέα γιατί θα είναι πιο κοντά εκεί η γειτονιά, θα μαζεύεται. Νύσταξη Αναστασία εδώ, χασμουριέται μόνο με την πρωτοβουλία και την. Θα τα λέω όλα, θα τα λέω όλα. Και γίνεται μια συναυλία οικονομική ενίσχυση στο ΓΟΗ το βράδυ με τρία συγκροτήματα. Εμάς, τους κακόψεις συναπάτημα, τους Banksters, 6 ευρώ με μπύρα. Από τις 9 και μετά θα ξεκινήσουμε. Στο Wii, στο Wii. Εσύ τι ώρα τραγουδάς? Κατά τις 11.30. Η μοίρα μας είναι πάντα να βγαίνουμε αργά. Ναι. Κοιμάμαι, ρε φίλε. Εγώ να δεις. Σε μένα τα λες. Σε μένα τα λες. Άστα να πάνε, τι να κάνουμε. Εδώ ρε εσύ με τους Metallica να παίξουμε και τους Iron Maiden, πάλι τελευταίους θα μας βάλουν. Headliners. Δεν έχουμε. Θα παίξουν να μας ανοίξουν οι Iron Maiden. Τι να σου πω. Ούτε καν το opening δηλαδή. Τι μακάρι να ήταν, αλλά τέλος πάντων. Τι λέω ρε παιδιά, εκπομπή τέτοια δεν πειράζει, ρε πάμε, το πάμε κατευθείαν. Η λύση υπάρχει πάντα. Η λύση είναι, πάμε κατευθείαν. Μάλιστα, να σε καλά, Κρίς μου. Σε φιλούμε, τσάω, τσάω, τσάω. Μιας. Ναι, τι ήθελες να πεις. Μιας που λέγαμε για ποτά, ότι έχω βρει και ένα quiz για να σου κάνω μετά. Για κάνουμε το κουιζάκι μετά. Ποιο ποτό σου ταιριάζει περισσότερο. Ποιο ποτό μου ταιριάζει περισσότερο. Θα σου κάνω μετά το quiz για να βρούμε ποιος είσαι, ποιο ποτό. Θα με βγάλει κανένα ψυχοπαθητήριο και που μας βγάζουμε εμείς που πίνουμε τα gin tonic μαζί, δεν ήμασταν. Ναι, θα κάνουμε όλα. Να αρχίσουμε να πίνουμε από το πρωί για να πάει καλά η μέρα μας, ίσως είναι αυτή η λύση. Λοιπόν, πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα, φτάσαμε στις 6.30. Εδώ στο λόγο επειδή βάζουμε τα πάντα επιτάπητος και επιστρέφουμε να τα ξεκοκαλίσουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Συνεργασία, εγώ και εσύ, και οι φίλοι.
να κάνω να σου χαλάσω το χατήρι, ζητάς Ματμανίδη. Πώς είναι να τραγουδάς μπροστά στον ίδιο τον τραγουδιστή? Πολύ καλύτερα από τον ίδιο τον τραγουδιστή. Θα σε πληροφορήσω, θα πληροφορήσω εγώ το κοινό, γιατί όντως τραγουδούσε εδώ έξω στον αγέρα. Έπρεπε να στραβήξω ένα insta story. Έπρεπε. Αλλά πήρα το κινητό να στραβήξω, αλλά μετά λέω κάτσε να βγούμε τώρα στον αέρα να μιλήσουμε. Γιατί η επικαιρότητα τρέχει και έχουμε να συζητήσουμε φλέγοντα ζητήματα. Τι φλέγοντα ζητήματα? Πάρα πολλά δεν θα βρούμε τώρα εδώ. Να πάρουν φωτιές στα Ερτζιανά. Άμα θέλουμε, ψάχνουμε. Μου στέλνει μία φίλη χθες inbox. Λέει μας έχεις καταστρέψει με τα τραγούδια σου και με αυτά που βάζεις εδώ, τα πονηρά τις συνεργασίες και τα έτσι και τα αλλιώς. Είδε, λέει, το αγόρι μου στον ύπνο του ότι κάναμε τρίο. Εγώ, αυτός. Συνεργασία. Και μία άλλη. Ελπίζω αυτή η άλλη να ήταν η Δημάρ και όχι κάποια. Ξέρω εγώ. Με επίπλητε τρομποντινά. Ότι περνάω υποσυνείδητα μηνύματα. Τώρα εδώ που τα λέμε περνάς. Τι περνά, ναι, χρειάζεται πολύ ένα αγόρι να το σκεφτεί αυτό και να το δει στον ύπνο του. Θα έπρεπε να απαγορευτεί. Θα έπρεπε να απαγορευτεί αυτή η σκέψη. Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω. Εντάξει, και εδώ με μία δεν μπορούμε να τα φέρουμε. Βόλτα τα φέρουμε με δύο. Σωστά, εντάξει. Τι να κάνουμε, πώς θα καταξιωθούμε με ανάποδα μηνύματα? Και η εκπομπή έχει ανάποδα μηνύματα. Μην νομίζεις, άμα την αναλύσεις, άμα την γυρίσεις, έτσι θα την ανεβάζεις. Πού μου λες τέτοια. Θα σου πω όμως αυτό, άκου εδώ την ερωτική φωνή του Μπάμπα Ματμανίδη, εμένα δηλαδή. Είσαι μωρό μου για μια συνεργασία. Εγώ και εσύ και οι φίλοι σου στα τρία. Γουστάρω να είμαστε το πιο τρελό ζευγάρι. Πάρε και μια Κάρμινα Μπουράνα. Μα πιο πολύ είστε μωρά μου για μια συνεργασία. Εδώ στο πρωινό του Λίμπερο 107,4. Δεν το περίμενα αυτό το όνο του Πασόκ. Είναι η στούντιο version, προφανώς δεν την έχεις ακούσει. Ακούς μόνο το live. Το live, ναι. Live στο live. Τι να κάνω, κανείς δεν έχει ακούσει αυτό το δίσκο. Είναι εδώ κάτω στα υπόγεια στο Σέλαξ στο στούντιο. Έχουν κάνει 800 αντίτυπα, δεν το έχει πάρει κανένας. Πάρτε καλέ CD, πάρε καλέ κυρία. Να κάνεις. Μπορώ να πουλάω εγώ CD, έχω ταλέντο σε αυτό. Εννοείται, σε πιστεύω. Να μου τα δώσεις, να βγω στην παραλία. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με τη σταθμάρα μας, λόγω επειδή στα ίντερνετια και στα Facebook παντού μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Τώρα με την αναγγελία του θανάτου του Στίβεν Χόκινγκ, δεν ξέρω αν έχεις καμιά καλή εξίσωση να ποστάρουμε στο Facebook. Όταν πεθαίνει ένας διάσημος δεν ποστάρουν συνήθως τραγούδια και τέτοια. Όλοι ξέρουμε. Τώρα με τον Στίβεν Χόκινγκ η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν έχει ιδέα. Ο άνθρωπος είναι από τα κορυφαία μυαλά της παγκόσμιας ιστορίας, της παγκόσμιας επιστήμης. Αλλά εμείς τώρα εδώ οι αδαείς δεν έχουμε και πολλή ιδέα. Οπότε να βάλουμε καμιά εξίσωση στο δεύτερο βαθμό ΑΒ στο τετράγωνο, ένα πυθαγόριο θεώρημα, για να δείξουμε ότι έχουμε και εμείς μια επιστημονική κατάρτιση. Για να βάλουμε κανένα τραγούδι. Έχει γράψει κανείς για τον Στίβεν Χόκινγκ? Έχω γράψει εγώ όμως. Πρέπει να έχω τραγούδι αναφορά μέσα στο Στίβεν Χόκινγκ. Στίχο, χωρίς μουσική. Είχα γράψει ένα τραγούδι για το μποζόνιο του Χίνγκς. Τα παλιά τα χρόνια, τέλος πάντων. Θα το ψάξω, θα το βρω και θα το απαγγείλω. Βέβαια, τώρα όλα αυτά. Θα σου κάνω ένα καφέ. Έχει πεθάνει στο χασμουριτό, είναι σαν το λέοντα. Με ματιάξανε. Τη 20th Century Fox, αυτή που κάνουν. Όταν ξεκινάνε οι ταινίες. Με ματιάξανε, Μπάμπη. Σε ποιο σε μάτιαξε, παιδί μου? Σε ματιάξουμε. Φτού. Έχω γράψει για το μποζόνιο του Χίνγκς ένα τραγούδι, ένα στίχο. Για το σωματίδιο του Θεού, αυτό που θα βρίσκαμε με το πείραμα του ΣΕΡΝ. Και έχω μέσα αναφορά στον Στίβεν Χόκινγκ. Όχι, έχω για τον Χίνγκς. Δεν πειράζει. Εντάξει, οκ. Χάρηκα κι εγώ ότι θα μπορούσα να είμαι τόσο μπροστά από τον εαυτό μου. Οπότε δεν θα το διαβάσω, δεν θα το απαγγείλω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα στην Παγκόσμια ημέρα ποίησης, την επόμενη Τετάρτη. Εδώ θα κάνουμε το αφιέρωμα μας όπως πράττουμε καθημερινώς, κάθε χρόνο. Την Παγκόσμια ημέρα ποίησης διαβάζουμε ποίηματα. Στο λόγο επειδή ποδοσφαιρικά, αθλητικά, ναι, Μπογδάνο, Χιτήρι, τέτοιο, πώς το λένε. Πες μωρέ, Τάκι Τσουκαλά, πολλά, μεγάλος ποιητής, βου, είναι τρελά τα αεροπλάνα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Μπράβο, καλά είμαστε. Χαιρόμαστε. Παπίνο, όταν ο άλλο ξυπνάει, θέλει για να αρχίσει να κοπεί σου 5 και 5.30 το πρωί. Πώ να μην χασμουριέται? Καλά, ναι, εντάξει, το μόνο σίγουρο.
Είναι η λογική αντίδραση αυτή, κατάλαβες. Όσες καφέδες και λαβγίες, το χασμουριτό δεν φεύγει. Έρχεται η Αναστασία, έρχεται η Αναστασία. Έρχεται πολύ κεφάτη με το που κάθεται στην καρέκλα. Όχι, σήμερα έρχεται πολύ κεφάτη. Να τα πούμε, είχαμε να ειδωθούμε και καιρό. Βάζει τα γυαλιά της και αρχίζει και νιστάζει. Και πέφτει το σήμα. Νίσταξε με τα γυαλιά, δεν το κατάλαβα αυτό. Εντάξει, οκ. Άμα αρχίσουμε και μιλάμε για τα ποδόσφαιρα, θα νιστάξει. Θα την νιστάξει. Μάλλον πρέπει να αρχίσει το τραγούδι και να αρχίσει να τραγουδάει αυτή. Ναι, ναι. Θέλει ίσως να μου φάει τη θέση, δεν ξέρω κι εγώ τώρα. Έλα, καλέ. Επειδή έκανα μια ωραία, ένα ωραίο άνοιγμα, μια ωραία έναρξη. Έκανε, είναι η αλήθεια. Μετά το κρουπάκι σου, φίλε, βλέπω να την κάνει μια πρωτασούλα. Μα είναι συνάδελφο τραγουδίστρια. Τραγουδάει εξίσου. Με οδεία, με τέτοια. Τι νομίζει. Άιντε, θα ήμασταν. Άμπραβο. Παμπίνο, χθες έτσι πήρε το μάτι μου λίγο η δίχτυ. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο κανάλι τώρα, ήταν στον Αλφα νομίζω. Μιλάμε για ξέσχισμα, έτσι, όχι αστεία. Για ποιο πράγμα απ' όλα? Για τον Ιβάν. Για τον Ιβάν. Το έχουν πάρει, φίλε, και το έχουν τεντώσει όσο δεν πάει. Όσο δεν πάει, κάνα τέταρτο. Σε τηλεοπτικά κανάλια? Ναι, ναι. Μέχρι και με τους μπράβους του. Δηλαδή, μέχρι και τον μπράβο του, ποιος είναι ο Μπράβος, ασχολήθηκαν. Ναι, είδα αναρτήσεις, ποιος είναι ο Μπράβος. Εδώ είδα αναρτήση, ποιο είναι το όπλο. Πόσο κοστίζει, τι κάνει, τι βεληνικές έχει, τα πάντα. Εδώ άλλος είχε το ρεπορτάζ, ας πούμε, και στο πλάνο φαινόταν και στο πλατό, σαν να υπάρχει ένα όπλο μέσα στη μέση. Ποιο. Μιλούσε για το παιχνίδι και στο πλάνο μέσα. Ξαπλωμένο στο πλατό ήταν ένα όπλο. Για ποιο κανάλι λες? Νομίζω στον Αλφα ήταν. Τι να κάνουμε. Θα σπρώξουμε τα παιδιά τώρα στη σκοποβολή. Είχαμε παλιά στην Σταυρούπολη ένα σκοπευτήριο. Είχα πάει μια φορά να δοκιμάσω και με διώξανε. γιατί μας έλεγε, το θυμάμαι αυτό, μας έλεγε εκεί ο δάσκαλος, ο σκοπευτικός, ότι το όπλο θα το έχουμε, όταν δεν το έχουμε στραμμένο στο στόχο, θα το έχουμε χαμηλωμένο κάτω. Ναι. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, με την κάνει να κουμπάει. Τι κόρευε το όπλο στον αέρα. Και εγώ γυρνάω να ρωτήσω, μα γιατί, σημαδεύοντάς το, μα γιατί δεν πυροβολάει αυτό, και μου λέει, άστο αγόρι μου. Φύγε, πάνε κάνε κάτι χειδικό δίπλα που είχε την εκκλησία. Ήταν η εκκλησία δίπλα στο σκοπευτήριο. Τώρα πώς συνδυάζονται αυτά, τέλος πάντων. Και εκεί ξεκίνησε και το τραγούδι στο κατεβάσμα. Ναι, και εκεί από παντού με διώξανε, μόνο στο τραγούδι. Με αφήσανε να σου λέω εντάξει. Και στο Λίμπερο 6 ώρα το πρωί. Έτσι κι αλλιώς δεν έρχονταν τέτοια ώρα. Οπότε τρούπωσα κι εγώ. Και σου λέει, ας καλύψουμε την ώρα. Ξεκίνησα τις εκπομπές. Μάλιστα. Εντάξει, ηρεμήσαμε τουλάχιστον. Να σας ακούω λίγο καλύτερα. Λίγο να αποφορτήσουμε και το κλίμα από τα όσα γίνανε. Όσο αποφεύγουμε και δεν μιλάμε γι' αυτό, η αλήθεια είναι ότι ηρεμούμε. Ναι, φτάνει. Μα τα ίδια θα λέμε. Εδώ η Αναστασία είναι εξωτερικός παρατηρητής και κριτής. Και κάνει πολύ ωραίες επισημάνσεις. Επειδή όλη μέρα ακούει Λίμπερο, γιατί είναι αυτή η εργασία της. Άλλο κακό να μην σε βρει η κοπέλα μου. Και λέει, εντάξει ρε παιδιά, πόσο τα ίδια και τα ίδια θα λέτε. Αυτό είναι αλήθεια. Τα ίδια συζητάμε. Δηλαδή θα δούμε τώρα, θα έρθουν οι αποφάσεις, θα έρθει η UEFA, η FIFA, θα αποφασίσουν οι ηθήνοντες το τι θα συμβεί. Και θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Δηλαδή θα πάει, θα πάει. Θα τραβήξει αυτή η ιστορία, φίλε, και θα κάνουν τα πάντα για να φαίνεται πάντα σε μια κοιλίδα, έτσι. Το πάω κυρίως, το θεμικό θα δει. Ναι. Τι να κάνουμε, να δούμε. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Άντε, καλό δρόμο, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στην Γραμμούλα, να μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Δεν μας περίμενε, Αναστασία μου, πιάσαμε την τέτοια. Τώρα που είπατε για σκουπευτήριο και για τον ΠΑΟ και αυτά, είχα δει μια πολύ ωραία είδηση στο Κουλούρι που έλεγε προπόνηση με την Άννα Κορακάκη είχε μετά τον αγώνα Ιβάν Σαββίδης. Άννα Κορακάκη. Ευχές για καλούς στόχους του έστειλε η κυβέρνηση. Άννα Κορακάκη έχει αποθεωθεί στην Τούμπα, είχε έρθει πέρυσι σε ένα παιχνίδι, νομίζω και... Τώρα πρόσφατα, προχθές, νομίζω κέρδισε και με χρυσό κάπου μετάλλιο. Ναι. Και την αποθεώσαν όλοι και για άλλους λόγους. Όχι μόνο για τους... Ναι. Και για άλλους λόγους, γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ εκτιμούν τα αθλητικά προσόντα ενίοτε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, κυκλοφόρησαν τέτοιες χαριτωμενιές. Παίρνεις το πρωτάθλημα, ούτε με σφαίρες. Ναι. Έχω το κόνσεπτ, Αναστασία, για την πρόθεση των συντής του Μπάμπη. Για να ακούσω. Θα λες, μπαχαρικά. Μπάμπης Μπατμανίδης. Τρελαίνομαι με αυτή τη διαφήμιση, τρελαίνομαι. Θέλω να αρχίσω να πασαλίβομαι με ρίγανη από πάνω σκάτω και με βάματα. Καλέ. Και λίγο ευκάλυπτο κανονικά, καταπληκτική. Καλέ, είδα στη λαϊκή έναν θείο μου και μου λέει: ακούω πολύ μήνυμα. Ναι. Και λέει η μαμά μου: α, λέει, η Αναστασία κάνει και μια διαφήμιση εκεί. Και λέει:
Ποια λέει τη δόξα, Μπαχαρτζή. Λέω, αμάν, έχουμε γίνει ρεζίλ. Θα καθιερωθεί σαν το, σαν το κορίτσι του δόξα, Μπαχαρικά. Απαπα. Δόξα εκδρομέ, Μπαχαρικά. Δεν περίμενα να φτάσει έτσι αυτή η διαφήμιση. Είδε, παιδί μου, είδε, τι νομίζει. Παρακαλώ. Φιλανθρωπικό σκοπό έχει σήμερα. Αύριο. Αύριο. Δεν είναι φιλανθρωπικό, είναι. Για την Κύπρο έχει παίξει. Όχι, όχι, θέλω να πάω να παίξω στην Κύπρο εντωμεταξύ. Πάρα πολύ. Για την Κύπρο, ρε παιδί μου, εντάξει. Έτσι. Θα φτιάξετε, όπως έλεγε και ο Τζιμάκος, μια πισίνα στο σχήμα της Κύπρου. Κανονικά. Πόσο θα είναι, 16 εκατομμύρια θα στοιχίζουν το στήσιμο της παράστασης στα. Τα μηχανήματα όλα αυτά και ό,τι περισσέψει και στην Κύπρο κανονικά. Έτσι, έτσι. Θέλω να πάω, άμα μας ακούει κανένας Κύπριος αδερφός, να μας καλέσει κάποτε να κατέβουμε στο νησί. Τώρα θα έχει και πολύ καλό καιρό που μπορεί να κάνουν και μπάνιο ήδη. Αν έχουμε έχει 18. Πολύ ωραίο, έχει ένα πολύ ωραίο Κύπριο αδερφό που ήθελε να τρέξει τη μάραθον. Ναι, καλά, ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Και θέλω να πω ότι καλά είναι να μην βιαζόμαστε. Είδα το καινούριο που κυκλοφόρησε, την καινούργια υπερπαραγωγή από τη Ζάμπια. Ναι, ναι, δεν το είδα αυτό, να σου πω την αλήθεια, θα κάτσω εδώ. Ήταν 27 λεπτά. Ναι, έχει τρελαθεί ο άνθρωπος κανονικά. Δεν σου λέω τι έφτιαξε, αλλά είχε προβλήματα στον ήχο. Δεν είχε, το μισό δεν είχε ήχο, σταματούσε η μουσική. Μας πολεμάνε, είδες, πολεμάνε και τα βίντεο της Ζάμπιας, το κατεστημένο. Ναι, ήταν από Hollywood. Την πρεμούρα του να το προλάβει κανονικά. Ενέμα, κόσμος. Πιστεύω ότι θα το ξαναστήσει. Περιμένει απαντήσεις, βέβαια, βέβαια, σε κάθε τοποθέτηση, σε κάθε θέμα επικαιρότητας. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εδώ ο Πασχάλης Λευτέρης. Παρακαλώ. Γιατί το κουρασμό, όχι, θα το συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούμε, φίλε μου. Ποιοι είστε εσείς τώρα? Εμείς οι αδικημένοι. Οι αδικημένοι, μάλιστα. Ναι, κατάλαβες. Τώρα αύριο που έχεις το live θα σε έρθει ο Κρίσης και ο Αναστάσης, αυτό και εγώ. Έλα. Να τις κεράσουν τα παιδιά τη βοτήση. Εντάξει, φτηνά είναι έτσι καλλιώς εκείνη και φίλοι μας. Κερνάω κι εγώ. Ναι. Τζάμπα πίνω εκεί. Οπότε εντάξει. Μην ξανοίγεις. Γι' αυτό σου λέω, είναι φίλοι μας τα παιδιά που έχουν το μαγαζί, οπότε μπορώ κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Και τώρα ο άλλος βγήκε με την κρυάδα για το ουίσκι. Εντάξει, μωρέ. Να το καταλάβεις αμέσως, ρε. Πού να το καταλάβεις. Υπάρχει τέτοιο ουίσκι. Υπάρχει. Ναι, ποιο είναι αυτό, ας το κάνουμε τώρα. Εντάξει, αλλά έχω κι εγώ έχει ένα από τη φάτσα τους μέσα. Οχ. Ολονών. Οχ. Ξέρεις ποιο είναι. Ποιο? Είναι και παροπλήσιο με το ούζο. Μη βρίσεις μόνο. Δεν βρίζω, ρε. Ναι. Το γεννή ρακί. Α, μάλιστα, πολύ καλό. Άντε, πάει. Ποιο ουίσκι είναι, δεν θα καταλάβουμε. Ποιο ουίσκι έχει μέσα σκουλικάκι, δεν πάω. Αφού είπε ότι ήταν η τεκίλα τελικά. Όχι, ουίσκι είναι, μας είπε. Εδώ τώρα ο Φευγάτος αυτό συμπλήρωσε. Ότι υπάρχει ουίσκι που έχει μέσα σκουλικάκι. Δεν ξέρω, να το γκουγκλάρουμε, να το κάνουμε. Τώρα που πιάσαμε και τα ποτά, θέλει να μου κάνει και Αναστασία για το τεστ. Αλλά θα το τεστ για το πιο ποτό είσαι. Θα το κάνουμε πιο ποτό, είμαι εννοείται, αλλά. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Ο διτητής της συνάντησης Κυριακάτικης, ο Γιώργος Κομίνης, έχει ένα μαγαζί στην Αθήνα. Ένα μπαρ, καφέ, το Νατάλο. Ναι. Και το έχουν ανακαλύψει τώρα τα τσαγκάλια. Και έχουν μπει στη σελίδα στο Facebook και αρχίζουν και γράφουν κριτικές για το μαγαζί. Εντάξει, εννοείται κανείς δεν έχει πάει. Και βάζουν αστεράκια. Μηδέν, έχει ένα αστέρι, με ένα αστέρι το έχουν βαθμολογήσει 250 άτομα. Με 5 αστέρια 123. Τώρα έχουμε μάχη, πάω ΚΑΕΚ και στο μαγαζί του Γιώργου του Κομίνη. Όπου αυτό του τύχησε, πιστεύω. Ναι, και γράφουν ας πούμε κριτικές του. Ξέρεις τι έγινε προχθές, ότι πήγε να σηκώσει στην αρχή το μέτρησε γκολ, μετά το υποφσάιτ, μετά ξανά το μέτρησε γκολ, μετά έκανε κανένα δύο ώρες να βγουν από τα αποδυτήρια για να αποφασίσει. Έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Και γράφουν διάφορα πράγματα. Μας γράφει όσες φορές έχω πάει, δεν έχει χαρτί τουαλέτας, ποιότητα καφέ, δεν ξεκολλάω, λέει, από το μέρος. Για κατσαρίδες γράφουν και τέτοια. Άλλοι γράφουν ότι βρωμάει, λέει. Ό,τι να είναι. Λέει, απίστευτα σκηνικά, λέει. Ζήτησα καφέ και είπε ότι θα μου τον φέρει. Μετά είπε ότι δεν θα τον φέρει. Μετά από τρεις ώρες είπε ότι θα τον φέρει. Μετά μπήκε ένας κύριος με ασπρόμαυρα και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη ότι διεκόπη η κοίηση της συζύγου του. Τραγική κατάσταση, λέει. Το είδε και η κατσαρίδα που ήταν στον καφέ. Δύο ώρες, λέει, να σου πάρουν παραγγελία. Και γενικότερα υπάρχει μια επίθεση εντός εισαγωγικών στο Facebook με αυτόν τον τρόπο. Το θεωρούμε πολύ καλύτερο από το να προβαίνουμε σε άλλων ειδών πράξεις. Και αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Εντάξει, τρολάρισμα το λες κιόλας. Τρολάρισμα. Λες βλάπτει την επιχείρηση. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Πιστεύω.
Επηρεάζει. Επηρεάζει, ε. Οπότε λες αυτό να είναι να, καλό να μην γίνεται. Παρ' όλα αυτά, μα μπείτε, δεν θα σας πούμε τώρα ποιο είναι το όνομα, εννοείται. Αλλά ο κόσμος έχει βρει αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τα όσα γίνανε. Και κυρίως όλοι εστιάζουν στο θέμα της καθυστέρησης. Ότι μία στην αρχή μου φέραν τον καφέ, μετά μου τον πήραν πίσω και τέτοια. Θα το βρείτε όμως, υπάρχουν πολλές αναρτήσεις. Και θα μπορείτε να περάσετε καμιά ώρα βλέποντας το τι γράφει ο καθένας. Λοιπόν, κάνε μου το τεστ όμως εμένα. Πάμε για τεστ, πάμε για τεστ που λέγεται το τραγούδι. Πάμε, ναι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο να δει τι, τίποτα. Είμαι τώρα δηλαδή. Αφού πιάσαμε το πρωί, ο άλλος τρώει τσιπούρες, σαρδέλες αυτά. Εμείς να πιούμε ένα ποτάκι. Μπυρίτσα, βενεδικτίνες. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Λοιπόν, ναι. Πρώτη ερώτηση. Πρώτη ερώτηση θα σου απαντήσω μόνο. Ναι. Πολλές είναι οι ερωτήσεις. 7. Μάλιστα. Σε ποιο από τα παρακάτω μέρη θα ήθελες να πας? Ναι. Ιρλανδία, Γαλλία, Ρωσία, όπου να είναι. Καταλαβαίνουμε λίγο και τα ποτά μου αυτό. Ναι, ναι, όπου να είναι. Στο παππού να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Εκεί θα ήθελα να πάω. Δεν είναι δικό μου αυτό, τέλος πάντων. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Όταν θες να ξεσκάσεις, τι κάνεις? Πάω σε μια συναυλία, νομίζω αυτό. Εκδρομή στην εξοχή, βγαίνω έξω με φίλους ή κάνω κάτι δημιουργικό? Πας στη συναυλία σου. Στη συναυλία μου πάω, δεν βάλω αυτό. Μια συναυλία. Μου όμως. Τι σε κάνει να ξεχωρίζεις μέσα στο πλήθος? Ναι. Το χιούμορ σου. Μιλάω δυνατά και τραβάω την προσοχή. Αυτό. Δείχνω τις γνώσεις μου. Ναι, πίνω πολύ. Το 4. Αχα. Το πίνω πολύ, ξέρω εγώ. Δεν με έχεις δει τα βράδια. Με έχεις δει μάλλον τα βράδια. Ξεχωρίσαμε νομίζω. Τι μουσική θα ακούσω οποιαδήποτε ώρα της μέρας? Τζαζ, ροκ, ηλεκτρονική, τα πάντα. Τα πάντα, μωρέ. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα σε όλα αυτά. Τι σε ενοχλεί περισσότερο? Ναι. Έλλειψη χιούμορ, κάποιος που οδηγεί αργά, άνθρωποι που παίζουν συνέχεια με το κινητό τους ή να μου κλέβουν τη σειρά? Και το 1 και το 4 με ενοχλεί. Και το 1 και το 4, αλλά θα βάλω το 1. Το 1. Η έλλειψη χιούμορ περισσότερο. Θα μου πεις, ρε φίλε, θα έπρεπε να σε εκνευρίζω εαυτό σου πρώτα απ' όλα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ναι, υπάρχει και εκεί μια βάση, μια λογική. Παρακάτω. Τι υπερδύναμη θα ήθελες να έχεις? Να είμαι αόρατος, υπεράνθρωπη ή δύναμη? Ναι. Τίποτα να πετάω. Αόρατος. Ξεκάθαρα από μικρό. Νομίζω όλοι θα θέλαμε να είμαστε αόρατοι και να τρυπώνουμε σε γυναικεία καμαρίνια. Καλέ, δεν έχει. Από μικρό τέτοιο σκεφτό. Δεν έχει δει. Κάτι ταινίες είχε παλιά που παίζανε. Κάτι αισθησιακού περιεχομένου που έπαιζαν κάποια κανάλια που κλείσανε. Το Alter και το Star. Το Star είναι παραμένει, δεν έχει κλείσει. Που είχαν μια σειρά από τέτοιες ταινίες και ήταν συνέχεια επανάληψη. Και δείχνανε το ίδιο και το ίδιο. Το είχαμε βαρεθεί, το είχαμε μάθει απ' έξω. Ο αόρατος άντρας, κάτι ήταν ένας τύπος αόρατος που πήγαινε όμως και άγγιζε τις γυναίκες. Μπορούσε να τον ακουμπήσει, αλλά δεν τον έβλεπες. Και για να γίνει πιο. Αυτός φορούσε γάντια και παλτό, κάτι τέτοια. Και λίγο τον ζηλεύαμε, ας πούμε, να είσαι αόρατος και να ξέρεις. Και να λες, αχ, καλή, τι έγινε. Και να μην σε παίρνει χαμπάρι, ναι. Τέτοιο θα ήθελες να είσαι. Λίγο. Pervert. Και τελευταίο. Εσύ τι θα ήθελες να είσαι, δηλαδή, από όλα αυτά? Δεν το θυμάμαι γιατί άλλαξα την ερώτηση. Εντάξει, οκ. Okay. θα ήθελες να έχεις τη σούπερ δύναμη της μνήμης. Α, ναι, θα ήθελα γιατί τελευταία, σαν να μην. Τίποτα, Τίποτα, ρε παιδί μου, λες και έχω γεράσει. Γερπάνε τα χρόνια, Αναστασία μου. Στα μπάμπι. Γεράσαμε. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση. Πού θα ήταν πιθανότερο να συναντήσεις τον έρωτα της ζωής σου? Μάλιστα. Σε μπαρ, στο διαδίκτυο, σε συναυλία ή σε ταξίδι? Νομίζω κατάλαβες τι είναι. Την απαντήσεις, είμαι εξής καλύτερα, ξέρω εγώ τι. Σε συναυλία. Πάλι σε συναυλία, μωρέ. Έχεις το διαδίκτυο μετά. Στο διαδίκτυο, τόσο. Τόσο ρε εσύ, δηλαδή. Όχι, όχι, και σε μπαρ θα μπορούσε. Άντε, θα βάλε, μπορούσες. Βάλε συναυλία, βάλε συναυλία. Συναυλία. Βάλε συναυλία, άντε. Να μην φανούμε τόσο λίγο. Calculating results. Μάλιστα. Είσαι η μπύρα. Είμαι μπύρα, τόσο πεζός να με βγάλεις ένα τέτοιο ούτε. Είσαι άνθρωπος που ταιριάζει παντού. Δεν φοβάσαι εύκολα και είσαι πάντα αισιόδοξος. Α, μάλιστα. Αλλά μια μπύρα τώρα εδώ, περίμενα να με βγάλει καμία τι, σαμπάνια, κάτι τέτοιο. Όχι. Είσαι μια μπύρα. Είμαι λαϊκός άνθρωπος, λαϊκό παιδί. Ταιριάζω με όλα αυτό, να παρέα. Δεν έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Μπάμπι μου, τώρα που πες για τον Alter. Για τον Alter. Πάει ο Μέγκα. Έκλεισε, έπεσε μαύρο. Έπεσε μαύρο ακόμα, αλλά το SRU εξέδωσε την απόφαση. Ναι, είπε ότι θα πάψει οποιαδήποτε λειτουργία του καναλιού και προσπαθήσανε κάποιοι εργαζόμενοι να το κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση και με την ιδιοκτησία και καμία σχέση και με το περιεχόμενο του καναλιού που επέδρασε καταλυτικά σε τις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις του τόπου. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, αλλά υπήρχε κόσμος που δούλευε έξω από όλα αυτά και
του χρωστάν και χρήματα, δεν έχει πληρωθεί. Είναι κρίμα. Ναι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα κόσμος να χάνει τις δουλειές του και να τρώει και πιστόλι. Δεν είναι μόνο αυτά. Εντάξει, πήρε με το κανάλι. Μια πολύ ωραία πρακτική εδώ ελληνική. Την έχουμε αντιμετωπίσει και στο ποδόσφαιρο. Όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, βαράει ένα πιστόλι και αφήνει απλήρωτους εργαζομένους, πιστωτές, τρίτους, γιατί σου λέει αδυνατούμε. Εντάξει, αυτό το περιθώριο στο δίνει ο νόμος γενικότερα. Αλλά το κάνουν και εταιρείες. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση κανένας δεν ενδιαφέρεται αν ο εργαζόμενος χάσει τα χρήματά του. Άλλα πράγματα μας απασχολούν. Η προεδράρα, η ομαδάρα, οι παιχτούρες και μέχρι εκεί. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Τέτοια περίοδο πρέπει να είμαστε στη Φλόριντα τώρα. Στη Φλόριντα τώρα, γιατί έχουμε ανταποκριτή στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Έχουμε. Τον ευθύ. Να μας μιλήσω τότε για το Spring Break. Τώρα είναι. Ναι. Σεξαχόρταγο, ποτό. Ναι, εκεί πάνε τα 17χρονα όμως, φίλε μου, Κρίση. Εμείς τα παππούδια. 17χρονα είναι. Ναι, από τα κολέγια, λέει. Τα κολέγια, είναι σαν πενταήμερη. Είναι η πενταήμερη των Αμερικάνων. Κολέγια, νόμιζα πανεπιστήμια. Όχι, ρε, πενταήμερη των Αμερικάνων. Άντε, τι 17-18 χρονών. Να, εδώ σε την Αναστασία μας. Σε φτιάξα. Τι να πάμε εμείς τα παππούδια εκεί πέρα, με την παντούφλα και το σαρδάλι και την κάλτσα. Παντού έχουμε δουλειά εμείς. Παντού έχουμε δουλειά, μάλιστα, εδώ το να τον είδε τέτοιο. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, άμα θέλεις. Θα μας πει ο φίλος μας ο Ευθύμης όταν θα μας ακούσει, θα συνδεθούμε με το Μαϊάμι. Να μας δώσει ανταπόκριση, τι είναι αυτό το Spring Break. Τι είναι αυτό το Spring Break, δεν ξέρω μου τα Spring Rolls. Αν τα μεταφέρουν σωστά δηλαδή εδώ πέρα. Ναι, κάπως έτσι λέγεται. Είναι οι πενταήμερες των Αμερικάνοι. Αυτό είναι. Πενταήμερες. Ναι, είναι πενταήμερες. Εσύ τι νόμιζες είναι, ότι πάνε γενικά όλοι οι Αμερικάνοι και επιδίδονται σε κολασίες. Ναι, τα έχουν αυτά οι Αμερικάνοι. Τα έχουν, καλά. Τα έχουν οι Αμερικάνοι, φημίζονται τις ακολασίες. Εμείς εδώ οι Έλληνες τίποτα, ε. Τη Φλόρη, καλά, εντάξει, πίσω από την πλάτη το τι γίνεται. Άστα τώρα, επειδή δεν τα βγάζουμε μπροστά. Από μπροστά είμαστε όλοι ηθικολόγοι. Βρε, εγώ ξέρω και για βίλες στην Περαία που γίνονται. Νάτα, τι γίνονται. Σε Still Eyes White Shot Party. Και γιατί στην Περαία συγκεκριμένα, έχει κάτι Περαία, έχει κανένα μαγνητικό πεδίο. Παλιότερα έτσι ήξερα. Μάλιστα, βίλες λέει στην Περαία γίνονται, καταγράφονται εδώ πράξεις ακολασίας. Δεν το γνωρίζω να σου πω. Ναι, γίνεται αυτό. Μάλιστα, έγινε. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Είχα ίσα ενδύφο. Εσένα δεν σε καλέσαν όμως. Όχι, αυτό ήταν όταν το μάθα εγώ είχε γίνει ήδη. Κατόπιν εορτής. Τι άσε κάνουμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Σε φιλούμε. Τσάου. Φίλες, λέει στην Πέρα. Το μάθαμε και αυτό, στο λόγο επειδή. Είδες ενημέρωση επί παντός, επί στιτού. Σήμερα με πιάσανε. Ομιτζή, εντάξει. Θα σε κάνω να φύγεις στην εκπομπή μία ώρα αρχύτερα. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν μπορείς να φύγεις, γι' αυτό. Δεν μπορείς. Θα πάει να κοιμηθείς μετά. Είχα δεσμευτεί. Εντάξει, έτσι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου. Μια που μιλάμε για ποτά, για μπύρες, για. Ναι. Δεν εκτίτης για. Ναι. Θέλω ένα κομμάτι τώρα, πριν. Ναι. Πριν το διάλειμμα, την κυρία Ελληνέου, η Μπαρόβια. Τεράστιο κομμάτι αυτό. Φίλε. Στα μπάρισα την κάρτα μου γι' αυτό. Ναι, θα το βάλεις, να γουστάρουμε λίγο. Εννοείται, με χτύπησες τώρα στα δύο. Φτιάξει μου τώρα με την πύρα, είναι πολύ δυνατή αυτή η κινέζικη πύρα. Τώρα ακούς τώρα. Τώρα είδα το μπουκάλι, 21 βόλ έχει. Πότε πρόλαβες, ρε. Πότε... Και την ήπια πολύ δουψασμένος με αυτό το κολοψάρι γερμό. Εντάξει, άιντε. Σήμερα άμα δεν μας κλείσουν μέσα, Μπαρόβιο το έχεις ακούσει. Τεράστια κομματάρα. Και ευχαριστούμε τον φίλο για την επισήμανση. Και έτσι θα διηγηθούμε σε διάλειμμα. Να μαθαίνει και η νέα γενιά. Έτσι που για να ξυπνάει ο κόσμος. 7 και 1 πρώτο λεπτό η Μπαρόβια. Μόνο εδώ, μόνο στο λόγο επειδή. Εννοείται. Επιστρέψαμε εδώ κυρίες και κύριοι. Στο λόγο επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της Τετάρτης 14 του μηνού. Είπαμε σήμερα λίγο να αποφορτίσουμε το κλίμα. Με... όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να κάνουμε μια εκπομπή από τα παλιά. Μια εκπομπή πραγματική λόγω επειδή και να χάσουμε όλους τους ακουράντες μας. Να αλλάξουν σταθμό για να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα. Είσαι ηγέτης. Το ξέρω. Αλλά όταν σε παίρνουν τηλέφωνο. Τι. Απαντάς, ακούς λόγω επειδή. Εγώ. Σε πήρε κανείς τηλέφωνο από τις δημοσκοπικές εταιρείες.
Όχι. Δεν ξυπνάζαμε ποτέ. Τι είναι η δημοσκοπική. Μία είναι, αλλά τέλος πάντων το κάνουμε ότι είναι πολύ. Συνέχισε έτσι και συνεχίζουμε. Και θα... μόνο εσύ θα μείνει, θα του χάσουμε όλου του ακουρατέ. Φτιάξε μα. Έγινε, τσάω, τσάω. Πιείτε καμιά μπύρα για να μείνετε μαζί μα. Στο λόγο επειδή. Με τις σημαίες ψωμιάδη σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Σημαίες ομάδο και κρατώ, λάβαρα πανώ. Ψηφιακές εκτυπώσεις επανή. Λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Και μιας και πιάσαμε αυτά τώρα τα νυχτερινά, πώς με έβαλες εσύ, με τι ποτό είσαι, τι κάνεις, τι πίνεις, το μυαλό μας εκεί είναι. Ναι, ναι. Ο νηστικός, ο διψασμένος. Που είπαμε είναι νύχτα ακόμα. Είναι νύχτα, γι' αυτό επηρεαζόμαστε. Βγάζουμε το καπέλο, κυρίες και κύριοι, στην Λάρισα σήμερα. Κάθε μέρα αλλιεύουμε ειδησούλες από όλη την επικράτεια και γενικότερα η ελληνική πραγματικότητα μας εφοδιάζει με πάρα πολύ ωραία καλούδια και πραγματούδια. Γενικότερα γνωρίζουμε ότι το κράτος είναι ανάλγητο, δεν μπορεί να επέμβει σε απλά καθημερινά ζητήματα. Ναι, ναι, εννοείται. Υπάρχουν προβληματάκια, λακκούβες στους δρόμους. Απλά καθημερινά. Απλά καθημερινά. Και λέμε πού είναι το κράτος, πού είναι αυτό που μπορεί να στοιχήσουν. Μπορεί να σου πω: εγώ έχω σε λακκούβα στον δρόμο, έχω πάθει τέτοιο. Διάστρεμα πέρυσι. Σαβουρντίστηκα κανονικά. Πήγε. Τι θα πες και στο λάστιχο, κάτι. Όχι, λάστιχο που δεν έχω μπάρει. Είμαι τόσο γίδι που κατάφερα να τραυματιστώ με τα πόδια. Πήγαινα σε μπαρ. Να, τα βίδε. Καλά, σε λέμε: μην βγαίνει. Όποιο νύχτα περπατεί. Ακριβώς, με στη λακκούβα την πατή. Την πατή. Και λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, να φτιαχτεί επιτέλους έστω και στα μικρά απλά καθημερινά ζητήματα, να φτιαχτεί η κατάσταση. Και κάποιοι πολίτες της Λάρισας, κυρίες και κύριοι, επενέβησαν δραστικά και πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και δείξαν ότι αν υπάρχει θέληση και βούληση μπορεί να προοδεύσει αυτή η κοινωνία. Σε ένα δρόμο λοιπόν της Λαρίσης υπήρχαν λακκούβες. Αυτό, παίρνουν σαν τα Μάξ και τα Σασμάν, μπορεί κάποιοι να τρώγανε τα μούτρα τους. Οι λακκούβες αυτές πιθανότατα να ήταν έξω από κάποιο νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως, υποθέτω, και θα το καταλάβετε έτσι φαίνεται, γιατί έτσι φαίνεται, γιατί και εμείς εδώ σε CSI reporter και ίσως και κάποιος σαν και εμένα γίδι να πάτησε εμείς τη λακκούβα και να έφαγε τα μούτρα του. Και κάποιοι εκεί προνοητικοί άνθρωποι αποφασίσανε να γεμίσουν οι ίδιοι. Σου λέει: δεν έρχεται εδώ η υπηρεσία, δεν έρχεται η πολιτεία, δεν έρχεται ο Δήμος να ρίξει λίγο άσφαλτο, να φτιάξει την κατάσταση. Θα πάρουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας. Και αποφασίσανε να επιδιορθώσουν αυτή τις λακκούβες. Βέβαια δεν είχαν πρόσβαση στην πίσα, δεν είχαν πρόσβαση στα υλικά με τα οποία φτιάχνουμε τους δρόμους και αποφασίσανε να το κάνουν με ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, να αποκαταστήσουν την τάξη. Και πώς λέτε να μπαλώσανε τις λακκούβες? Με τι θα φανταζόσουν, Αναστασία μου, αν έχεις εσύ αυτή τη δυνατότητα, ναι, στο σπίτι σου μια λακκούβα, με τι θα την πάλωνες? Έχει τύχει, να, τις, ναι, προάλλες, ναι, και είχαν βάλει κάτι κάδους για να προστατεύσουν, στο δρόμο, μέχρι να καταλάβουν για ποιο λόγο. Ναι. Αυτό είναι έτσι πιο ογκώδης, πιο μεγάλο, πιο δύσκολο. Και πιο όμορφο. Ομορφαίνει τη ζωή μας. Μπαλώσαν, λέει, τις λακκούβες στο δρόμο με σπασμένα πιάτα και γαρίφαλα από μπουζουξίδικο. Και η είδηση είναι πραγματική, δεν είναι κουλούρι. Κανονικότατα υπάρχουν και φωτογραφίες σε site της Λάρισας. Εμείς το διαβάζουμε, τη συγκεκριμένη είδηση από το onlarisa.gr. Μπείτε για να δείτε ότι δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Έχει φωτογραφίες μέσα τις λακκούβες με γαρίφαλα και σπασμένα πιάτα. Και γράφει το άρθρο: δεν χωράει η ανθρώπινη φαντασία το τι σκαρφίστηκε κάποιος ή κάποιοι για να επιδιορθώσουν λακκούβες και άλλες ατέλειες δρόμου λίγο έξω από τη Λάρισα. Υποθέτω, για να λέει λίγο έξω από τη Λάρισα, ότι μπορεί να είναι ένας γνωστότατος, ιστορικότατος τόπος διασκεδάσεως, τον οποίο τυχάνει να έχω επισκεφτεί. Όχι. Ναι. Επειδή έχω πάει σε ένα μαγαζί στη Λάρισα, το λέω ότι αυτό θα είναι. Για τους παλαιότερους μίστες, λίγο έξω από τη Λάρισα βρίσκεται το κέντρο διασκεδάσεως, το ιστορικό Φάληρο. Φάληρο, ένα μεγάλος χώρος, έτσι βγαλμένος από τη δεκαετία του 80, με διακόσμηση ακόμη δεκαετία του 80, με μοκέτα, με αυτό, με τέτοια, με πιάτα. Πιάτα που τα σπάς στο κεφάλι σου, με ποτό να στο φέρνουν στο νεροπότηρο της Μπουγάτσας. Αυτό πώς πας, δεν είναι καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, έχω δει Πέπι Τσεσμελή εκεί. Εντάξει. Παιδιά, πιστεύω εκεί ήταν, ναι, τελικά. Ναι, ναι, άμα πας, ναι. Και υποθέτω ότι μπορεί να είναι και εκεί. Γιατί περνάνε πολλά φορτηγά και ίσως να προκαλούν προβλήματα στο οδόστρωμα.
Οι απίστευτες εικόνες, λέει, έρχονται από το δρόμο μερικές δεκάδες μέτρα από τη διασταύρωση της Γιαννούλης προς τη Φαλάνη. Δεν ξέρω τώρα γεωγραφία Λαρίσης, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος φίλος. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που προφανώς δεν βλέπετε, αλλά σας μεταφέρουμε ένα οπτικό ρεπορτάζ, τα μπαλώματα στο δρόμο έχουν γίνει με ό,τι έχει μείνει από κάποια γλεντζέδικη νύχτα στο κέντρο. Διασκέδασης, τριματισμένα πιάτα και ανάμεσα σε αυτά ακόμη και τα γαρίφαλα που πετούσαν οι θαμώνες στους τραγουδιστές. Είναι κανονικότατα, παιδιά. Άμα δείτε στις λακκούβες, έχει θράσματα πιάτου και όντως έχει και γαρίφαλα. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να υπήρχε πάνω στην πίστα, τα μαζέψανε. Οικολογία λέγεται αυτό. Ναι, όντως. Αντί να τα πετάξουν στα σκουπίδια, αντί να τα ρίξουν τα μπάζα, ξέρεις, που τα ρίχνουν σε τίποτα ποτάμια και σε τίποτα τέτοια, τα βάλανε μέσα στο δρόμο και αποκατέστησαν την τάξη. Και πλέον μπορείτε από εκεί να περνάτε με τα αυτοκίνητα. Θα ρίχνετε και κανένα χορό, κανένα σεκλέτη. Να ξέρετε. Ότι κάθε φορά πλέον που θα σπάτε ένα πιάτο σε ένα μαγαζί, βοηθάτε στο να αποκατασταθούν οι βλάβες στους δρόμους, στα έργα εθνικής οδοποιίας. Εννοείται, έτσι θα χτίσουμε την χώρα από την αρχή. Πώς το έλεγε αυτό ο Οδυσσέας Ελίτης? Αν αποδομήσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα μείνει μια ελιά. Τι λέει, κάτι τέτοιο. Ναι. Με αυτά ακριβώς την ξαναφτιάξεις. Ελιά, ουρανός, κάτι και θάλασσα. Και με αυτά ακριβώς, λέει, θα την ξαναφτιάξεις. Έτσι, ναι. Αν αποδομήσεις την Ελλάδα, θα μείνει ένα σπασμένο πιάτο, ένα γαρίφαλο και ένα μπουκάλι ουίσκι. Αυτά ακριβώς χρειάζονται για να την ξαναφτιάξεις. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έρχεται η ανάπτυξη και εμείς ξαναχτίζουμε την Ελλάδα. Χαιρόμαστε που οι πολίτες της Λάλισσας θα μας εμπνεύσουν στο να βγούμε στους δρόμους και να λειτουργήσουμε πλέον ως ενεργοί πολίτες. Είναι μια αισιόδοξη νότα, πραγματικά, και μας δίνει και το έναυσμα ότι πλέον το ξενύχτη μας. Σκέψου τώρα αυτοί που πήγανε σε αυτό το μαγαζί και διασκεδάσανε, όταν θα είδανε το συγκεκριμένο το ρεπορτάζ, πόσο περήφανοι θα αισθανθήκανε. Τα χιλιάρικα που δώσατε τα λουλούδια. Πιάσα τόπο. Στην κυριολεξία. Ναι, μα πας εκεί, τα πετάς και λες, ας πούμε, αυτό το καημένο το γαριφαλάκι θα πάει στα σκουπίδια αύριο μεθαύριο. Αμ δε. Υπάρχει κράτος πρόνοιας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και θα ψάξουμε και θα λειτουργήσουμε με το ρεπορτάζ. Θα απευθυνθούμε και στους φορείς εκεί της Λαρίσης να μας δώσουν περαιτέρω γνώσεις και περαιτέρω ενημέρωση. Και ίσως να φτιάξουμε ένα τέτοιο σώμα το οποίο θα προκύπτει. Δεν έχουμε πολλά μπουζουξίδικα, αυτό είναι το πρόβλημα μας ως χώρα πλέον. Εσύ που είσαι και της νυχτός, Αναστασία μου. Είσαι λίγο, εντάξει. Δεν πάσχει η νύχτα μας από. Πάσχει. Από μπουζουξίδικα. Πλήττεται βαρέως, γι' αυτό και έχουμε και τρύπες στους δρόμους. Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Να φτιάξουμε μπουζουξίδικα, να πηγαίνει ο κόσμος. Να σπάει τα πιάτα του, να ρίχνει το γαριφαλάκι του, ναι, να τα παίρνουμε μετά, να τα βάζουμε στις λακκουβίτσες και αποκαθιστούμε. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν λες τίποτα. Φτιάχνουμε μεγάλα έργα. Η Ελλάδα που αναπτύσσεται και θα φτάσει. Κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει. Μπορεί να έχουμε τώρα εδώ τα θέματα τα αθλητικά με τον ΠΑΟΚ, με το ότι η ομάδα του Δικεφάλου έφτασε μια ανάσα από το πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό το πρωτάθλημα εν τέλει. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα τίτλο σαν πόλη που δεν θα μας το στερήσει κανένας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και είμαστε επίσης περήφανοι γι' αυτό. Αναστασία μου, είμαστε οι πρωταθλητές της ανεργίας. Ναι, εδώ θα χειροκροτήσουμε η νύφη του Θερμαϊκού. Αυτό το κράτος των Αθηνών δεν θα μας το πάρει ποτέ. Ρεκόρ ανεργίας στη Θεσσαλονίκη, αύξηση κατά 18,6% από την αρχή της κρίσης, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν βγει στην δημοσιότητα. Ρεκόρ ανεργίας, 6 στους 10 δεν έχουν δουλειά. Δεν το πιστεύω αυτό που λες. Εντάξει. Όμως, πάμε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να ήταν 5 στους 10. Γιατί γενικότερα η Θεσσαλονίκη είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία από τις αρχές δεκαετίας του 90. Και είχαμε μια αγωνία, μήπως τώρα με την κρίση, ξέρεις, χάσουμε τα σκύπτρα, χάσουμε τα πρωτεία, αλλά όλα βαίνουν καλώς. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην πάρει το πρωτάθλημα, αλλά το πρωτάθλημα έλλειψης εργασίας, και πλέον είμαστε πιο άνετοι να σκεφτούμε, να οραματιστούμε, να βγούμε έξω, έχουμε ελεύθερο χρόνο. Να πιούμε έναν καφέ. Ναι. Γιατί τώρα, ναι, και η εργασία, ξέρεις πως είναι το. Ναι, ρε παιδί μου.
Ενώ έτσι με την ανεργία μπορείς να πας να δεις μια συναυλία το βράδυ, μπορείς να δεις Μπατμανίδη που παίζει καθημερινές. Και εμείς εδώ σαν εκπομπή, κυρίες και κύριοι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σαν πόλη μπορούμε να πανηγυρίσουμε πλέον ένα τίτλο. Αυτό θα πρέπει να γίνει και μια γιορτή. Κανόνα να φωνάξουμε τον Αντρέα τον Άνεργο. Έτσι να τον τυπήσουμε από. Είναι καλά αυτό στην υγεία. Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει, αλλά θα πληροφορηθώ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καταρχήν έχει πάρα πολλά event για άνεργους. Δηλαδή. Ουρές στον ΟΑΕΔ, βεβαίως. Μπορεί να γνωρίζει. Μπορεί να βλέπεις δωρεάν ταινίες. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Δωρεάν ξεναγήσεις, ναι. Μουσεία. Τότε τι να βρεις δουλειά. Έτσι εμείς έχουμε την ελευθερία να σκεφτόμαστε και οι Αθηναίοι να δουλεύουν για μας. Μάλιστα. Εντάξει, μια χαρά. Εμείς θα σκεφτόμαστε για τον ΠΑΟΚ. Εμείς θα σκεφτόμαστε για τον ΠΑΟΚ, λέω. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Αφού έχει event για ανέργους. Εντάξει, και η ουρά στο ΙΚΑ και στο ΙΚΑ, λέω. Στον ΟΑΕΔ είναι ένα πολύ ωραίο event. Ο ΟΑΕΔ είναι το καλύτερο κλαμπ, ρε. Και γνωριμίες. Γνωρίζεις. Πλέον το καλό επίσης είναι ότι τα παλιά τα χρόνια δεν είχες δουλειά. Ήσουν και λίγο στιγματισμένος εντός εισαγωγικών ότι είσαι αχαήρευτος, ακαμάτης και τέτοια. Τώρα είναι το φυσιολογικό. Και δεν κοιτάνε με μισό μάτι αν δουλεύεις. Ω, ναι, τώρα δεν τρέπεσαι. Τι εννοείται, άμα δουλεύεις κάτι έχεις κάνει λάθος. Κάτι έχεις κάνει στη ζωή σου. Βίσμα. Βίσμα, κατουρημένες ποδιές και τέτοια. Ναι, εννοείται. Ενώ τώρα με την ανεργία. Πλέον είμαστε όλοι ήσυχοι. Βεβαίως. Και ήσυχοι. Έτσι. Να σε καλά, Κρυσού. Γεια, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287 και 3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό μας. Τα στοιχεία αυτά είναι λίγο παλιότερα, βέβαια. Δεν αφορά το 2018, γιατί αυτή η τέλος πάντων καταγραφή. Εντάξει, πηγαίνει σε βάθος χρόνου. Παρ' όλα αυτά είναι δεικτικά ότι ένα ποσοστό 63,4% δεν δουλεύει σύμφωνα με τα στοιχεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Πάντως δεν είναι οικολογικό αυτό το μέτρο με... με τα γαρίφαλα. Βέβαια, ρε φίλε. Γιατί... Καλά η αλυσίδα. Γιατί το γαρίφαλο, η διαδρομή του είναι γραφείο τελετών, εμπουζουτήρικο και τούμπαλιν. Δηλαδή ναι. Θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί πόσες φορές ακόμα. Δεν είναι σωστό. Ή και λίπασμα να γίνει, να βοηθήσει εδώ την ανάπτυξη, την αϊοφόρο, και... την ανθοφόρο. Ναι. Βάλε και ένα τραγουδάκι για τη Λακούβα. Α, από... ναι. Το... Βέβαια, χειμερινή. Ναι, το τραγουδάει ο φίλος, ο Παχίδης. Ο Παχίδης, ναι. Χειμερινή, λέω. Αγαμηθείτε. Ναι, για όλη την Αθήνα, λοιπόν. Έτσι, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Ο Τάσος είμαι. Για... Λοιπόν, ηθικό δίδαγμα εχθές για το Champions League. Ναι. Όποιος υποτιμήσει η ισπανική ομάδα, μεσαίου ελληνικούς όπως είναι η Σεβίλη, την πλέρωσε την νίκη. Έτσι, αυτά να τα πείτε στον Ασλαμά. Ναι, λοιπόν. Σήμερα. Πώς και πώς το περιμένω. Ω, καλά, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Δυστυχώς θα είμαι εκτός της Αγνής και δεν μπορώ να τον ακούσω. Λοιπόν. Θα το βάλω αύριο σε επανάληψη. Λοιπόν, χθες έκατσα το είδα, φίλε μου, το μάτς αυτό της Manchester United με τη Σεβίλη. Αλλά η Σεβίλη πολύ πιο καλύτερη ήταν το μάτς. Αν και εκτός έδρας. Γι' αυτό και εγώ πριν από χρόνια που η ομάδα μου απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης, το θεώρησα ένα μικρομεγάλο θαύμα. Μα η Σεβίλη έχει πάρει τρία τρόπαια, τρία Europa League, εντάξει. Την προηγούμενη χρονιά η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε πάρει το κύπελλο UEFA, αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Εγώ μπορεί το αγγλικό ποδόσφαιρο, το αγγλικό πρωτάθλημα να μου αρέσει περισσότερο, να το θεωρώ πιο θεαματικό, αλλά το ισπανικό το θεωρώ πιο δύσκολο. Έρχεται το τέλος εποχής για Μουρίνιο, πρώτοι εδώ θα το ακούσετε. Ναι, τελείωσε. Εντάξει, φτάνει. Πάντως, να ξέρεις, έχω ένα τεράστιο χαμόγελο με αυτό που έγινε χθες, να ξέρεις. Καλά, εντάξει, εννοείται. Μα δεν παίζει μπάλα τώρα, μωρέ, πια Μάντσεστερ. Μην τρελαθούμε. Όχι, επειδή από, ναι, γι' αυτό καβάλισαν το θέμα, κερδίσανε και καβάλισαν. Έτσι ακριβώς. Τα σέβονται. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Κατάλαβες κατευθείαν, ναι, καλημέρα. Δεν κατάλαβα. Αλλά λέω καλώς τον. Ψηλός καβάλα, ρε. Α, έλα ρε, που χαμπάρι δεν πήρε, τι κατάλαβα. Άλλαξα κινητό και δεν ακούει τη φωνή. Ναι, άλλαξαν οι ανθρώποι, ναι. Τι γίνεται. Καλημέρα, καβάλα. Στο κολλήτη δίπλα, το δωμάτι δεν συγκράτησα. Αναστασία, ήρθε και στην Καβάλα προχθές πριν τα λέγαμε. Ναι, την Κυριακή. Έφαγε κοντά στις καμάρες, λέω θα σε πω εγώ που θα πας στην Καβάλα και τέτοια. Της άρεσε, αυτό θα μας πείτε. Ναι. Πάρα πολύ. Πώς το είπες, πες λίγο το πρώτο. Σούσουρο. Να, πες το αυτό. Μπράβο, καλό ήταν. Μου αρέσει αυτό πολύ γιατί έχει και
ξεχωριστά για τους καπνιστές και για τους μη καπνιστές. Α, να τα, εκεί μας καταδύσαμε. Να ενημερώσουμε για τον κόσμο ότι καβάλα το καπνιστικός νόμος, ο αντικαπνιστικός μάλλον νόμος, όχι ο καπνιστικός νόμος. Ναι, ναι. Τηρείται. Τηρείται. Ναι, και ναι. Γιατί έφυγε ο Μάκαρος με το πουρο και πλέον βρήκαν όλοι να χορέψουν. Τηρείται. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι και σε μαγαζιά νυχτερινά, νυχτερινά, 3-4 η ώρα, ας πούμε, και όχι έξω. Έξω, εκεί μας κάνει. Δεν μπαίνει. Πολύ καλό αυτό, μπράβο. Γι' αυτό και δεν έχει νυχτερινή ζωή καβάλα. Βρήκαμε το μυστήριο. Έτσι. Εντάξει, το ξύμορο είναι ότι πλέον έχει, τέλος πάντων. Έχει σύγχυση με τη δράμα πάντα, γιατί εμείς έτσι μιλάμε. Έτσι. Λοιπόν, για μπάλες δεν λέτε, έτσι. Θες να πεις για μπάλες, τώρα είπαμε όχι, αν είναι δυνατό. Δηλαδή, μια εκπομπή που να μην μιλάει για μπάλα ψάχνουμε, επιτέλους. Μα χθες μέχρι και όλες οι εκπομπές και οι πολιτικές και τέτοια μιλάνε για μπάλα. Δηλαδή, χθες η φίλη μας η Έλσα στο πρωί στην R3 είχε Γιώργο Μίνο. Σοβαρά, ε. Ναι, 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 και με ρωτούσε τι να το ρωτήσω. Το Μίνο δεν χρειάζεται να ρωτήσει, κάτι θα πει μόνο. Όχι, τα είπε πολύ καλά. Εντάξει, μια χαρά. Πρώτη φορά ακούω ότι ο Μίνος είναι καλεσμένος κάπου. Ναι, ήταν στην R3. Ναι, ήταν το πρωί και μαζί με έναν νομικό και είχαν για τα θέματα αυτά που απασχολούν. Καλά, οι νομικοί νομίζω ότι πλέον άνοιξε το επάγγελμα του δικηγόρου. Έτσι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Άνοιξε το επάγγελμα. Πώς έχουμε αθλητική δημοσιογραφία, πώς σπουδάζουν, τώρα θα σπουδάζουν και αθλητική δικονομία. Σίγουρα. Η δίκευση θέλει. Παλιά ήταν η νόμη της Κατσέλη και τώρα είναι η νόμη του Πλατινί. Το θεώρημα του Πλατινί και τέτοια. Με έχει καταστρέψει αυτό ο Τωρόντο, με έχει κολλήσει και βλέπω NBA κάθε βράδυ και έχω αλλάξει τα ωράρια μου. Εντάξει, ντροπή. Έχω γίνει εξπέρος του NBA, είναι καταστροφή. Τα είπα εγώ, όλα όσα γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο θέλουν να αστρέψουν τον κόσμο στη σπηριάρα. Η μασονία NBA, του μπάσκετ, ναι, ναι, ναι. Η Βασιλακόπουλη. Όχι βασικά χειρότερα, NBA σου λέω, βλέπω τώρα, kissing cam και τέτοια. Έλα βρε τώρα βρε, τι είναι δυνατόν. Τι να κάνεις, εντάξει, ανεργία να υπάρχει και να μπορούμε να παρακολουθούμε τα... 60% έτσι. Ναι, καλά είμαστε. 6 στους 10. Εντάξει, ωραία. Βασικά, άμα κοιτάξεις γύρω σου, τόσο είναι, δεν χρειάζεται καμία έρευνα. Ή 6 στους 10 φίλους σου δεν δουλεύουμε. Σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά αυτό είναι νομίζω προνόμιο της Θεσσαλονίκης μας, της νύφης του Θερμαϊκού. Εντάξει, βάλε και βάλε τη Μακεδονία. Μην καπηλεύεσαι τη Μακεδονία πάλι και στην ανεργία. Την καπηλεύεσαι στη Θεσσαλονίκη. Βάλε όλη τη Μακεδονία εμείς. Την καπηλεύεσαι στον ΠΑΟΚ. Την καπηλεύεσαι και στην ανεργία. Και εμείς άνεργοι είμαστε. Εντάξει, αλλά εδώ είναι τώρα στα στοιχεία της περιφέρειας και της Μακεδονίας. Και αναφέρεται κυρίως στην Θεσσαλονίκη. Λες μέσα αυτό, καταγγέλεις σαν άνθρωπος επαρχίας ότι. ότι Μακεδονία δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ανεργία δεν έχει μόνο Θεσσαλονίκη. Η ανεργία είναι οικουμενική. Ναι, για όλο τον κόσμο. Σωστό, σωστό. Την άλλη την είδηση την άκουσες? Όχι, σας άκουσα, σας ακούω 20-25 λεπτά. Την άκουσε τότε. Για την αποκατάσταση. Για τα γαρίφαλα. Ναι, ναι. Νόμιζα γι' αυτό πήρες να πεις. Όχι. Εντάξει, τώρα για τα γαρίφαλα τι να πω. Άμα δεν έχω οπτικό ρεπορτάζ δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να το δω στο ίντερνετ για να μιλήσω. Σωστό. Αλλά... είναι ακριβώς έτσι πως το φαντάζεσαι. Φαντάσου μια λακκούβα με σπασμένα πιάτα και γαρίφαλα από πάνω. Εντάξει, δεν νομίζω να πέρανε αμάξια από εκεί. Περνάνε, γιατί έχει γίνει πολύ καλή αποκατάσταση. Α, δεν είναι προχειρό δουλειά για την φωτογραφία μόνο. Όχι, τι είναι. Είναι μακέτο. Ναι, είναι του Δήμου νομίζεις. Εδώ καθίσαν οι άνθρωποι υπεύθυνα. Γιατί ενδεχομένως οι πελάτες μπορεί να παραπονέθηκαν. Και θύμισα και εγώ ότι πήγα μια μέρα να δω να πιω ένα ποτάκι στην καβάλα καλή ώρα. Μια μπύρα και έφαγα τα μούτρα μου. Αναστασία, είναι αλήθεια. Ήρθε για διασκέδαση και δουλειά και το στείλαμε στο νοσοκομείο. Για δουλειά πήγα και τίποτα. Μπάμπης είσαι. Γιατί δεν... Και όλα αυτά γιατί στην καβάλα δεν έχει μπουζούκια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό πώς σοβαρά τώρα. Έχει μάκ να λέει πες εγώ σε μπουζούκια δουλεύω. Άστο να λέει εδώ παραπονιέται εδώ. Είναι μπουζούκια, δεν είναι μπουζούκια με γαρίφαλα και πιάτα. Φέτος βάλαμε. Για τους δρόμους. Να πάμε. Για τους δρόμους. Να πάμε. Την επόμενη φορά να μου πεις να σου στείλω στα καλύτερα γιατί ο Μπάτμα μου φαίνεται στις λακκούβες έστειλε. Δεν είπα, δεν μίλησα. Κρυφά πήγε. Μην με κατηγορείς. Εντάξει, το κρυφό του ευχόμαστε. Έτσι έγινε. Καλά αποτέλεσμα, είχαμε εδώ τίποτα. Αποτέλεσμα νικήσαν οι Los Angeles Lakers. Πριν από μια ώρα δικήσαν τους Denver Nuggets, απίστευτα πράγματα. Κάθομαι και βλέπω NBA. Εκεί μας καταντήσανε. Τι παντρεύομαι για τον εαυτό μου. Καλά κάνεις. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κραμπούλα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλώς τώρα, μια χαρά. Χρόνια πολλά σε όλους σήμερα. Όσοι γιορτάζουν. Βενεδικτίνη γιορτάζει. Και το πει. Τι μέρα είναι σήμερα, ρε Μπάμπη. Τετάρτη 14 του Μαρτίου. Τι γιορτάζουμε σήμερα, παγκόσμια μέρα. Του πει. Έλα ρε, σήμερα είναι αυτό. Α, σήμερα είναι. Oh. Α, δεν μ' αρέσει αυτό.
Να σας κλείσω, να ξέρετε. Μας τα κρύβουνε, μα δεν μας τα λένε εδώ τα στατιστικά τα στοιχεία. Ναι, σήμερα αλλά είναι. Στη νηστεία είναι και αυτά. Είναι 14, ένα μήνα μετά του Βαλεντίνου. Λοιπόν, παιδιά, ασχοληθείτε με το ποδόσφαιρο καλύτερα. Δεν είστε για τίποτα. Δεν είστε για τα σοβαρά. Λοιπόν, ένα ευχαριστώ για χθες. Χαμογέλασε και το χιλάκι της πεθεράς μου. Χαχαχάχου ήταν μέχρι να φτάσουμε. Εντάξει, το σώσαμε. Το σώσαμε και το γαμπρούλι μου και το ένα δεν είναι, λέω πώς θα φέρνει καμιά φορά. Τέλος πάντων, εντάξει, πετυχημένο το τεστ. Γίναμε και διάσημοι και εντάξει, όλα. Ωραία, ωραία. αφού γλίτωσες από τα χειρότερα που λέμε και στα αθλητικά. Και κέρασε και σαντουίτς μετά, εντάξει. Καλά, έζησες μεγάλες στιγμές. Τι αλίμονο, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει. Τι κάνετε, δεν μιλάμε για αθλητικά. Όχι, τίποτα. Να σε βίλει όμως χθες, σε δικαιώσε. Ναι, αλλά δεν άκουσα εγώ το. Έπρεπε να πάρεις να το ζητήσεις γι' αυτό. Το ζητάω. Και θα τον βάλουμε. Μείνε ήσυχος. Και ευχαριστούμε για την πληροφορία της Παγκόσμιας ημέρας. Δεν το γνωρίζαμε αυτό τίποτα. Άσχετη. Θέλω ρεπορτάζ. Έτσι, έγινε. Πώς θα το γιορτάσει ο καθένας. Δύσκολα. Λοιπόν, έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω. Διότι. Τώρα, ναι, δεν είναι. Όχι, είναι μια Παγκόσμια ημέρα η οποία όντως καλά μας έκανε ο φίλος μας ο Μάκης, μας το επισήμανε. Η οποία γιορτάζεται ένα μήνα ακριβώς μετά την ημέρα των Ερωτευμένων, το Αγίου Βαλεντίνου. Δηλαδή 14 Φλεβάριου. Ο Βαλεντίνος 14 του Μάρτη είναι Παγκόσμια ημέρα μπριζόλας και πεολυχίας. Και εγώ εντωμεταξύ το. Δεν υιοθετούμε. Το θυμάμαι επειδή το είχε γράψει μια φίλη μου στον τοίχο, στο Facebook. Ναι. Και μπήκα τώρα στο Σαν Σήμερα και δεν τα είδα, τα γύρισα έτσι. Πώς δεν το πέτυχα, μου τα κρύβουνε. 14 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα μπριζόλας και πεολυχίας. Τροπή. Πάμε για μπριζόλες, μου γράφει. Και λέω, το θυμάμαι αυτό, πώς θα το. Εντάξει, για τις μπριζόλιτσες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Υπάρχει ακροατής που μπορεί υπεύθυνα να μας απαντήσει για μπουζούκια. Ναι. Και για λακκούβες στον δρόμο, είναι γλεντζές. Ποιος? Ο Μερκούρης φυσικά. Καλά, παίζει αυτός να ήταν στη Λάρισα. Παίζει να ήταν στη Λάρισα. Το έκανε αυτός. Αύριο θα τον βγάλουμε στη γραμμή. Θα τον ψάξω να τον βρω. Να μας ενημερώσει. Παίζει να ήταν σε κανένα χαμό. Μπορεί να είναι ακόμα και είναι τώρα. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει άποψη από όλο το ακροατήριο. Έτσι, σωστό. Σε ευχαριστούμε, Κρίς. Τρεις συνεχόμενα γλέντια. Έτσι. Να είσαι καλά. Φιλιά. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σου μέρα, Μπαμπή. Καλώς τώρα. Με απογοήτευσε σήμερα. Γιατί απ' όλα. Κάθε μέρα είναι απογοητεύω ο κόσμος. Γιατί εναντίον του Μουρίνη, γιατί εναντίον. Δεν νομίζω να είσαι την ίδια ομάδα που υποστηρίζει το μισό λίμπερο κάτι Ζαγόρας, κάτι Ματζιούκης. Μα αυτούς είμαι με τους Ζαγορο-Ματζιούκηδες. Ευτυχώς, δεν μπορούν να μιλήσουν πολύ, ναι. Γιατί το Σαββατιάτικο ήταν πολύ φρέσκο. Ευτυχώς. Ισχύει. Το γιορτάσαμε την ημέρα μπριζόλας και πεολυχίας το Σάββατο εμείς οι Λιβερπουλιανοί. Είναι πραγματικότητα. Το ομολόγω. Ευτυχώς, αν και έχεις δω, γιατί αυτό που έχει κάνει ο Μουρίνο με την ομάδα δεν βλέπετε με τίποτα. Είναι χάλι αυτό το πράγμα, εντάξει, ως πότε. Χάλι, δηλαδή. Έτσι. Μα μέχρι το πρώτο ημίχρονο μονότερμα μας παίζανε. Έτσι ακριβώς. Έπρεπε να βάλει γκολ για να βάλει κομμάτα μέσα. Ναι. Ήτανε, δηλαδή μπορεί να έχεις δίκιο που μας κάνεις. Ξέρω, ευτυχώς έγινε το Σαββατιάτικο και δεν μπορούν να μιλήσουν οι Ζαγουρματζιούκηδες. Έτσι. Ευτυχώς σωθήκαμε αυτό. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε. Καλή σήμερα. Καλημέρα. Καλημερίζουμε με τον φίλο μας τον Ιωάννη που μας συμπληρώνει σε μια παλιότερη κουβέντα που είχαμε. Όχι, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεν είναι ουίσκι, λέει. Μεσκάλ λέγεται το ποτό με το σκουλίκι. Από το Μεξικό μοιάζει με την τεκίλα. Δεν είναι, λέει, ουίσκι, το μεσκάλ. Μεσκάλ, μεσκούλ. Μεσκαλίκι, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Φτάνοντας στις 7.30, έχουμε κοντά μας ταυτόχρονα και την Ιντερβέντεν. Μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Και μας ενημερώνει για Ισπανίες και Αγγλίες. Χθες είχαμε Ισπανο-Αγγλική διένεξη. Βεβαίως για το Champions League. Την τεράστια νίκη της Σεβίλης μέσα στο θέατρο των ονείρων που έγινε θέατρο των εφιαλτών των Ματζισταριανών. Με 1-2 η Σεβίλη προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Όπως και η Ρώμα επικράτησε τη Σαχτάρ του Ντόνετσκ με 1-0 και πέρασε και αυτή στην επόμενη φάση με μια καταπληκτική φωτογραφία να κυκλοφορεί από τα αποδυτήρια της Ρώμας. Τον είδες, την έβαλε στο λόγο επειδή μη τη δεις. Την είδες αυτά τα βλέπεις. Ναι, ο Κώστας Μανολάς με την πετσετούλα, όλοι οι άλλοι είναι ντυμένοι και είναι ο Κώστας Μανολάς με την πετσέτα και αγγίζει τα παυτά του για κάποιο λόγο.
Αλλά πέλκα style. Δεν ξέρουμε τι σ' αρέσει ο Μανολάς. Σαν αγόρι. Έτσι και έτσι. Διάφορα. Εντάξει, ναι, δηλαδή τι σημαίνει το ταξί. Εντάξει, καλώς είναι. Καλώς είναι. Εντάξει, okay. Έγινε λοιπόν. Πάμε να κάνουμε τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 και έχουμε μια γνώριμη αγαπημένη φωνή από το παρελθόν, από την Taxiway. Τα είπαμε και εκτός αέρα. Καλημέρα, τι γίνεται? Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Ανανεωμένοι σας ακούμε. Είμαστε, πάντα είμαστε. Έτσι, χαιρόμαστε. Να ξεκινήσουμε την ενημέρωση. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Ένα σταθμό λίγο ενημέρωση για την κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σταθμό να ενημερώσει για την κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. 155. Καλή λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σταθμό θα ενημερώσει για τη Βασιλή Σόλγα. Σταθμό θα ενημερώσει για τη Βασιλή Σόλγα. 992. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμό θα ενημερώσει για την Τζιμισκή. Σταθμό θα ενημερώσει για την Τζιμισκή. Ένα σταθμό θα ενημερώσει λίγο την κίνηση για την Τζιμισκή. 1055. Πριν δύο λεπτά ήταν πολύ καλή κέντρο. Ευχαριστούμε. Ένα σταθμό θα ενημερώσει για την Εγνατία. 787. Και η Εγνατία είναι πολύ καλή κέντρο προς το παρόν. Ευχαριστούμε. Ένα σταθμό θα ενημερώσει για την Οδό Λαγκαδά. 85. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και η Λαγκαδά και η Μοναστηρίου. Πάρα πολύ καλές είναι. Ευχαριστούμε. Και ένα σταθμό θα ενημερώσει για τον Περιφερειακό Ανατολικά Δυτικά. 527. Ανατολικά που κινούμαστε είναι πάρα πολύ καλά, δυτικά είναι ποτηλιαρισμένα. Κάτι έγινε στη στροφή Ρετσικίου και ήδη έχω φτάσει στον Άγιο Παύλο και έχει ποτηλιάρισμα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και εσείς είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία, ευτυχώς που παίρνουμε και την Taxiway και μιλάμε και με κακουπέλα. Ναι. Στα τηλέφωνα. Τέτοια ημέρα που είναι κιόλας. Παγκόσμια ημέρα. Καλέ, δεν τρέπεσαι. Έλα, καλέ, εντάξει, τώρα κάνουμε λίγο αυτό. Λίγο σκοπτικό χαρακτήρα έχει εκπομπή. Δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση αφού δεν θα τη γιορτάσουμε. Και δεν έχει μπριζόλα σήμερα. Καταρχάς είναι νηστεία. Δεν έχει, μόνο αυτό. Νηστεία είναι. Εγώ νηστεύω από κρέας. Από κρέας. Ντροπή τους, ντροπή τους να βάζουν, μας πολεμάνε να βάζουν την Παγκόσμια ημέρα μπριζόλας και πυρολιχίας με μέσο σαρακοστή. Είναι αυτό πρόκληση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά λέει τώρα ο άλλο τώρα λέει το καθιέρωσε. Λέει γιατί κουράστηκε από τα. Το 2002 καθιέρωθηκε αυτή η γιορτή. Είναι παλιά. Είναι παλιά. Το 2002 είπε. Εντάξει, πέρασαν 16 χρόνια εκτοτε. Δηλαδή κάποιο που γεννήθηκε το 2002 μπορεί τώρα να κάνει και την πρώτη του. Μπριζόλα. Δεν τρέπεσε. Δεν είπα κάτι αμέσω. Ο Τόμ Μπέρτσι λέει το καθιέρωσε και σκέφτηκε να το πάει λίγο πιο αντρικότερα κεφαλοκρατικά το ζήτημα. Και σκάρωσε την ελόγω μέρα την οποία την έκανε βούκινο. Στα μέσα, στα διαδικτυακά μέσα και όσα υπήρχαν εκείνη την εποχή τέλος πάντων και η οποία λέει πήρε λέει διαστάσεις με τα social media, με τα facebook, με αυτά και γιορτάζεται κάθε χρόνο μία ημέρα, ένα μήνα μάλλον μετά του Αγίου Βαλεντίνου. Εντάξει, okay. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά, αλλά δεν ξέρω πόσο οι άντριδοι θα το εορτάσουν γιατί και να το εορτάσεις να βρεις και τέρι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει. Εντάξει. Θα βρεις λες. Για την πριζόλα. Για την πριζόλα. Εντάξει, για την πριτζόλα μπορείς να βρεις πολύ εύκολα τέρι. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε, είναι δύσκολα ή δύσκολα. Δύσκολα, άμα το δύσκολη καιρή. Άμα το ξέραμε αυτό, θα ερχόμασταν και εδώ με... με πριτζόλες. Με πριτζόλες πρωινές. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Ω, καλώς το να. Καλά, τι εκπομπή, τι είναι αυτό το λόγο δίδει ρε, μέχρι και επαγγελματική αποκατάσταση προτείνει. Δηλαδή. Νυχτερινό κατάστημα ο Μπουλκουμές. Τηρώνται όλα τα έθιμα. Έτσι, έτσι, επαγγελματική. Βρίσκεις το κατάλληλο προσωπικό και τελείωσε. Μία φορά το χρόνο θα δουλεύεις και οικονόμησες. Έτσι. Είμαστε για να ανοίξουμε και τα ποσοστά. Αλλά, αν ρίξουμε τα ποσοστά της ανεργίας, θα χάσουμε το κύπελο. Σαν Θεσσαλονίκη, να μην το ξεχνάμε. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την ανεργία για να το σιγουρέψουμε το πρωτάθλημα.
σωστή είναι αυτά. 6 στους 10 στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με έρευνες, είναι άνεργοι. Είμαστε πρωταθλήτρια πόλη, περιοχή στην Ελλάδα. Και σε αυτό πρωτιά. Ναι, σε αυτό, γιατί τώρα που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον κάπου να έχουμε ένα τίτλο. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Το Μάιο δεν θα έχουμε δουλειά επίσης. Μπορούμε να πούμε. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Ναι. Κατάλα. Καλά. Καλά, σ' ακούμε. Εντάξει. Λαλίστατο. Όλοι που ακούνε σένα καλά είναι, άρα κάντε πάει ναι, καλά. Πώς... Έχει μαζέψει όλους τους, να μην πω. Ναι, ερώτηση σημειολογικού περιεχομένου. Όλος τυχαίως έκανε την εμφάνισή σου ξανά στα Ριτζιανά μετά από όλα αυτά που συνέβησαν στην Τούμπα. Τι. Πώς προέκυψε, το υπόλοιπο χρόνο σου λίγο κρυμμένο. Σύμπτωση. Λέω εγώ τώρα, γιατί προσπαθώ να ερμηνεύσω τα γεγονότα. Όχι, σε αυτό έχω συμπαράσταση. Μπορεί να με έχεις χαρακτηρίσει για αντί, αλλά συμπαράσταση στον συμπολίτη γενικά. Μάλιστα, είσαι άνθρωπος. Αλλά για την όλη φάση, δηλαδή, παράγεινε, δηλαδή, άστε ρε γάμο το κέρα να φύγει από εκεί κάτω, δηλαδή, εκεί έφτασα και εγώ. Αφήντε, τόσα και τόσα, άστε. Άστε να πάρεις αυτό. Όχι. Αλλά βρήκε καιρό και αυτός να σταματήσει να παίζει καλά. Όλη η ιστορία κάτω εδώ στον αστέρα. Τι πας και χάνεις στον αστέρα να πει. Ισχύει και αυτό. Τέλος πάντων. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έτσι είναι. Εντάξει, φιλιά. Καρσίγιακα. Έτσι. Σήμερα 7 η ώρα. Ναι. Έγινε. 7.30. Καλά, κανείς μας ενημερώνει, δεν έχουμε ιδέα για τίποτα. Κοντά όμως πέσαμε. ΠΑΟΚ, Καρσίγιακα, ΠΑΟΚ για τους 16 του Champions League. Στο μπάσκετ. Εκεί μας καταντήσαν να βλέπουμε μπάσκετ. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Έγινε, άντε φυλάκια, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Τηλεφωνώ από το εξωτικό Φάληρο. Φάληρο Λαρίσης. Φάληρο Θεσσαλονίκης. Α, εντάξει, οκ, χαιρόμαστε. Και αυτό καλό είναι. Πήρα να σας ενημερώσω ότι το ποσοστό ανεργίας εδώ πέρα είναι λίγο υψηλότερο. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Απλά κατάσταση έτσι. Στο Φάληρο της Θεσσαλονίκης είναι υψηλότερο το ποσοστό ανεργίας. Ναι, είναι γύρω στο 80%. Στο 80%, μάλιστα. Και πήρα να ενημερώσω ότι έχουμε πρόβλημα με τις μπριζόλες. Δεν έχουμε μπριζόλες. Να με ερημηνήσουμε, παιδιά, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε λυμμένα στη ζωή μας. Η μπριζόλα είναι αυτή που μας λείπει. Για σήμερα, τουλάχιστον μια μπριζολίτσα. Έτσι. Πώς λέγαμε παλιά, δεν απαυτώνεις, πάνε για κανένα ψάρεμα. Δεν απαυτώνεις, φάει καμιά μπριζόλα, ίσως. Αυτό είναι το νόημα της γιορτής. Ενδεχομένως. Είναι. Εγώ νόμιζα, είπε στο Φάληρο έχει ανεργία, γιατί στο Φάληρο βρίσκεται το Μακεδονία Παλάς και ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Ακριβώς. Υπεύθυνη τροπεοθήκης ενδεχομένως του ΠΑΟΚ εκεί που σκουπίζουν, που είχε πει ο Σαββίδης, τώρα σου λέει μείνανε ενεργοί. Χωρίς πρωτάθλημα να κάνουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και χάρηκα εγώ. Θα είναι από το Φάληρο αυτό που ανέφερα τη Λαρίση. Τη Λαρίση στο Φάληρο. Θα έχουμε ρεπορτάζ αύριο. Υπόσχομαι. Εδώ η Αναστασία μας, βέβαια από την άλλη, έχει αλλιεύσει μια συγκλονιστική είδηση. Είναι σύνομη με όλα όσα συζητάμε γιατί. Μπριζόλα υπάρχει, αρνίσκια. Μπορείς να. Δεν υπάρχει. Νομίζω τα ναι. Παϊδάκια είναι. Μπριζόλα, αρνίσκια. Νομίζω. Μοσχαρίσια, ξέρω και χοιρινή. Αλλά ξέρω και αρνίσκια, παϊδάκια. Και υπάρχει ένας Μερακλής πού στην Κύπρο. Ναι, Μερακλής στην Κύπρο. Μερακλή, πού εμένα μου άρεσε πώς το έδεσε τώρα που λέει έστω μια μπριζολίτσα. Μπριζολίτσα έστω. Με παράπονο. Ένας Μερακλής στην Κύπρο είπε να συνδυάσει και τα δύο. Είπε να γιορτάσει την ημέρα τη συγκεκριμένη με τα τερπνών με το τεφελί μου. Και τι έκανε, Αναστασία μου. Λοιπόν, κτηνοτρόφος που διατηρεί φάρμα με πρόβατα στην περιοχή Λάρνακας διαπίστωσε ότι ένας 61χρονος συγχωριανός του συμπεριφερόταν περίεργα με επισκέψεις στην κτηνοτροφική μονάδα. Τα πρόβατα εξετάστηκαν από κτηνίατρο, ο οποίος εντόπισε ερυθρότητα και μόλοπες στα ζώα. Το λέω έτσι, αλλά δεν είναι αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο, τα καημένα τα ζωντανά, εντάξει, εννοείται. Αποφαινόμενος ότι κακοποιούνται σεξουαλικά από άνθρωπο. Μάλιστα. Η αστυνομία τοποθέτησε κάμερες στη φάρμα και με έκπληξη διαπίστωσε ότι ο 61χρονος ερχόταν σε σεξουαλική επαφή με τα πρόβατα. Με το βίντεο στα χέρια του συνέλαβαν και αύριο θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προφυλάκησης. Τα αδικήματα που ερευνώνται είναι αυτά της κτηνοβασίας, της παράνομης εισόδου σε κτηνοτροφική μονάδα και αδικήματα που αφορούν τον περί ευημερίας ζώων νόμο. Μάλιστα. Αν τώρα αυτός πάει στο δικαστήριο και πει ότι εγώ έχω καλές προθέσεις και θα τα αποκαταστήσω τα προβατάκια. Όλα. Όλα, ρε παιδί μου, όλα. Ξέρω εγώ, δεν επιτρέπεται. Ναι, νομίζω.
Μπορεί να γίνει μουσουλμάνος, ας πούμε, και να σου λέει να, το, να έχουμε αυτό το, το περιθώριο. Ίσως το, δηλαδή... το δικαστήριο τον απαλλάξει. Ότι είχα καλό σκοπό, δεν θα τα ετοιμάσω, δεν αυτό, θα τα ετοιμάσω. Τα ετοίμασε, δεν θα τα ετοιμάσει. Τα ετοίμασε. Μα συγγνώμη, τα προβατάκια, τα προβατάκια τα καημένα δεν έχουν πειράξει κανέναν. Πού ξέρεις τώρα αυτό, ότι τον μπορεί να τον κάνανε κάτι, ας πούμε. Τι δεν τον κάνανε τα προβατάκια τον. Τον 61 χρόνο. Προβατολάχνο. Ναι. Προβατολάχνο το συγκεκριμένο. Τώρα πεις ότι είναι προκλητικά, να πεις ότι πέταξαν μπούτι έξω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το. Το παϊδάκι ξέρεις τι προκλητικό, να με το βλέπεις εκεί κάτω στο ψημένο, στο τραπέζι αυτό. Δεν σε φτιάνει μια ανάταση, μια έτσι, μια αυτό. Μια φούντωση, μια φλόγα. Ο συγκεκριμένο τώρα μπορεί να τον πήγε λίγο παραπάνω. Μερικές φορές ερωτοτροπής με το φαΐ σου, είπε να το, να το εξελίξει. Τώρα κοίταξε ο έρωτας. Δεν κοιτά. Δεν κοιτά ούτε χρόνια, ούτε χρόνια, ούτε τρίχωμα. Ούτε τρίχωμα, ούτε ήδη. Μπορεί να ξυρισμένα, τα είχαν κάνει το μαλλί. Θα έχουμε πάρει το τέτοιο. Αλλά τι να κάνεις, περιορέξεως. Συμβαίνουν και αυτά, εντάξει, αυτά συνέβαινα πάντα στην, στην χώρα μας. Ιδίως σε επαρχίες, σε τέτοια. Στην Κύπρο μας εμείς, εδώ. Εμείς εδώ εκπομπή δεν κατηγορήσει κανέναν. Βέβαια τα, τα ξένα τα πρόβατα, δεν ήταν τα δικά του. Είναι η αλήθεια. Και τώρα μου όλο πες, μου όλο πες. Σε παρακαλώ, στήσανε κάμερα, απίστευτο. Επειδή τώρα βλέπω και το The Wire, έχω επηρεαστεί με τον κοριό και με τις κάμερες και λέω ότι CSI το κάνανε εκεί. Μπράβο, μπράβο στις κυπριακές αστυνομικές δυνάμεις. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ξέχασα να σε πω να κρατήσεις περίοπτη θέση στο σημειωματάριό σου τον βουλευτή από την Ουγκάντα χθες, αυτά που είπε για το τη δώσαμε, γυναίκα. Το είπαμε, το είπαμε χθες την είδηση. Εννοείται. Λέω την είπες, αλλά κράτα την. Για να την επαναλαμβάνεις πότε σε χαρακτηριστικές μέρες, καμιά ημέρα η γυναίκα. Ναι, ναι, να τρώμε εμείς τις φάπες. Γιατί δεν. Γιατί είμαι θα κακοποιημένα όντα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όχι μέχρι θανάτου, αφού ναι, εντάξει, ναι, το είπε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, το γλυκούλι. Θα πάρει η κούρα καμιά φορά να το πει, όλο και να το πει την ελίκη. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Και σε χθεσινές ειδήσεις. Αυτό με τον βουλευτή της Ουγκάντα που είπε ότι. Καμιά φορά να χτυπά τις γυναίκες σας είναι εντάξει. Αλλά λέει όχι μέχρι θανάτου. Ο Γλυκούλης που διευκρίνησε. Πολύ καλός, πολύ καλός. Ναι, εξαίρετος πολιτικός ανήρ. Έχω και τραγουδάκι εγώ για τα πρόβατα και έτσι θα κλείσουμε. Τα γύρια μάνα... στο Μαντρίδι. Όχι καλή. Μάνα μας φάγανε τα πρόβατα. Τα πρόβατα μας φάγανε τη φούντα. Α. Να ύψες και από εκεί. Μου φάγες τη φούντα θα σε. Μπορεί να είπε ο συγκεκριμένος. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παπί. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχεις δει να φουσκώνουν πρόβατα? Τι εννοείς να φουσκώνουνε? Δεν έχεις δει να φουσκώνουν πρόβατα? Την γκάιντα έχω δει που παίζουμε. Ρε πρόβατο ρε να το φουσκώνει ρε, δεν το έχεις δει? Όχι. Τι να φουσκώνει? Τι να φουσκώνει, δεν καταλάβαμε κιόλας. Μήπως είναι κάποιο πονηρό? Όταν πάει για σφαγή το πρόβατο ρε παιδί μου, πρώτα το φουσκώνεις. Για να μπορείς να κόψεις το δέρμα. Α, όχι, δεν το πού να το δω αυτό, αυτό είναι κρέπα. Πώς το φουσκώνεις, λέει. Το κάνει το μη κάτω στο πόδι και το φουσκώνει. Και μπορεί και το κόβει. Μάλιστα, δεν το έχω δει, δεν το έχω δει. Με χάλασες τώρα να πούμε, γιατί εγώ θα σε έλεγα ότι ο τύπος έψαχνε τη βαλβίδα να πούμε. Αλλά όντως, ναι, όχι. Τώρα, άμα περάσουμε το χαβάλε σοβαρό, ναι, το πρόβατο το φουσκώνουν πρώτα, ρε φίλε. Πριν το σφάξουν, το φουσκώνουν. Είσαι και από χωριό, πάνω να θυμάσαι. Εντάξει, δεν έχουμε πρόβατα στο χωριό. Γι' αυτό, γι' αυτό. Σωστό. Εντάξει, τι να κάνω. Με ξεσκέπασε. Ναι, όποιος το επιβεβαιώσει, το πρόβατα πριν το σφάξουν, το φουσκώνουν. Έτσι. Για να κοπεί πιο εύκολα από το δέρμα. Να και πήρα να σε κάνω χαβάλι, να σε πω για τη βαλβίδα, με το χάλασε τώρα. Εγώ πρωί, καλημέρα. Ξέρεις τι, θα το κάνουμε συνεννοημένα την επόμενη φορά, θα μου στέλνεις δελτίο. Ναι, πρώτα μήνυμα, πρώτα SMS. Ναι. Ναι, το πρόβατο πρώτο φουσκώνουν. Και κτηνοτροφικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στο Λογοπηδί. Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Τσαου, τσαου. Κάνε το λόγο επειδή έχει την πληρές ενημέρωση για όλα τα ρεπορτάζ. Η Αναστασία με έφαγε τις 6 ώρα να πούμε αυτή την είδηση. Εν τω μεταξύ θα σε δώσω. Αυτό με τα προβατάκια. Το ξέχασες. Τα προβατάκια, παιδί. Μετράς προβατάκια να κοιμηθείς, μου φαίνεται. Έτσι πώς το πας. Άζα περνάει η ώρα. Τι, τώρα ξυπνάμε. Τελείωσε η εκπομπή. Τελείωσε το λόγο επειδή θα απαλλάξουμε τον κόσμο. Στη δεύτερη μας ώρα, συντροφιά μας, είχαμε τις σημαίες Ψωμιάδη. Σημαίες ομάδων και κρατών Λάβαρα Πανό. Ψηφιακές εκτυπώσεις επανή. Λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Και η Ντερβέντεν μαζί μας με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Επιλογή cash out.
και γρήγορες αναλήψεις. Μας ενημερώνει για αποτελέσματα σε Αγγλίες και Ισπανίες, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε Champions League στις 7 η ώρα. Άρα μπορούμε να δούμε και τα δύο παιχνίδια και να μην είναι ταυτόχρονα. Δεν ξέρω γιατί παίζουν σε 7 η ώρα. Κάποιο λόγο θα έχουν. Μπεσίκτας Μπάγερ Μονάχου. Νομίζω λόγω επειδή ο Ερντογάν δεν έχει αλλάξει την ώρα στην Τουρκία, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Ναι, ναι, ναι. Και στις 9:45 η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Τσέλσι. Εμείς σιγά σιγά φτάνουμε προς την ολοκλήρωση του λόγου επειδή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Εκούσια για ακούσια. Ευχαριστώ, Αναστασία μου. Ευχαριστώ, Μπάμπη μου. Απαλλάξαμε λίγο τον κόσμο, νομίζω. Όσους δεν γύρισαν τη Βελόνα από όλη αυτή τη φόρτιση των ημερών των αθλητικών. Χρειαζόταν, δηλαδή. Βέβαια. Και είναι και τέτοια μέρα που είναι σήμερα. Δεν είναι. Δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Ένα, το μάθαμε και στο 90, είδες, το είχαμε ξεχάσει. Θα την εορτάσουμε με το νου μας. Όχι σήμερα δεν τρώμε κρέας. Φακί θα φάω. Θα φάω καιρό, θα φάω φακές. Παγκόσμια ημέρα φακές και Pornhub, ξέρω εγώ τι να σου. Εντάξει ρε παιδί μου. Φτούσου. Φτούσου, με φτύσει εδώ. Τι να κάνω. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε με μένα πάλι. Τι να κάνω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύετε ότι σε αυτή η εκπομπή θα ακούσετε Μπατμανίδη. Κι όμως, αφού έχουμε γράψει τραγουδάκι για τα πρόβατα όμως τα αγαπάμε, τα πρόβατα τα οποία μπορεί καμιά φορά να κάνουν καμιά βρωμοδουλειά άλλου τύπου. Μάνα τα πρόβατα μας φάγανε τη φούδα. Καλή σας μέρα, ακολουθεί Κωστίτσα Τσαρός. Ποιος χασαπής, άκρεμα να θα τα σφάξει.